Δείτε σήμερα, θρίλερ με τα οστά γυναίκας σε παλιό νταμάρι στην Καλαμάτα. Υποψίες ότι ανήκουν στην 57χρονη αγνοούμενη της Μάνης. Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που βρέθηκαν. Ζωντανή σύνδεση και μαρτυρίες από το σημείο. Εξαφάνιση θρίλερ. Στο κόκκινο η αγωνία της οικογένειας του Λαέρτη που εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και μία εβδομάδα. Νύχτα στο σημείο από που εξαφανίστηκε την περασμένη Τρίτη και αυτοψία από τον ιδιωτικό ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη, το δικηγόρο Βασίλη Ταουξή που μπήκε στην υπόθεση και τους γονείς του 36χρονου διανομέα. Στα δικαστήρια η οικογένεια Παντελίδη με τραγουδοποιό. Για ποιο λόγο η διαμάχη οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες, όλο το παρασκήνιο σε ζωντανή σύνδεση με την Ευελπίδων. Έγκλημα στην Κοιλάδα. Συνεχίζεται σε δεύτερο βαθμό η δίκη για την υπόθεση του θανάτου του καπετάνιου Θανάση Λάμπρου. Γιατί το όπλο του εγκλήματος βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα. Ζωντανή σύνδεση. Είμαι κοιτάζεις ρόζα, μου διασμένο. 7 χρόνια χωρίς το Δημήτρη Μητροπάνο. Έφυγε σαν σήμερα, αλλά δεν πέθανε ποτέ. Η αγία φωνή του λαϊκού τραγουδιού. Ένας άνθρωπος με μπέσα που περιφρόνησε το θάνατο χορεύοντας ζεϊμπέκικο. Μιλούν για εκείνον ερμηνευτές και συνθέτες που συνεργάστηκαν μαζί του. Δώστε το! Θα την έριχνα και μια στροφή, λοιπόν. Μαράκι μου γλυκό, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μαρία Παναγοπούλου Χαρδαβέλα. Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ήρθα πάλι σε πολύ ωραία μέρα. Σε πολύ ωραία μέρα, γιατί πέρα από την επικαιρότητα που είναι πολύ μεγάλη, θα ξεκινήσουμε με ένα αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο. Στην παρέα μας είναι και ο κύριος Λέων. Κύριε Λέων, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Υποψήφιος στο Δήμο Αθήνας με τον κύριο Μπακογιάννη. Ακριβώς. Ένας, είστε όλοι υποψήφιοι. Δεύτερο πρόβλημα. Και τελικά θα μείνω μόνη μου στις εκπομπές. Να δω αν θα κάτσει ιατροδικαστικό δέμα, ποιος θα έρθει. Που έχουν περιορισμένες εμφανίσεις μετά τις 24. Διαπιστώνω ότι ο κύριος Νίκος χειροκροτεί με θέρμη τους υποψήφιους της. Γιατί θα μείνει μόνος του, θα κάτσει στο καναπέ σιγά-σιγά. Όχι. Τι είπα, Ανδρέας μας έλεγε προχθές και τα λοιπά. Α, γι' αυτό. Είναι αγαπητός, γι' αυτό. Είναι αγαπητός. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω ότι στην παρέα μας είναι ο κύριος Τσούκαλης, ο κύριος Μανίκας. Χθες μαζί με την Εύη και Αρκιά πήγαν στο σημείο, είδαν νύχτα για αυτό το θρίλερ με το Λαέρτη. Το περιμένει πάρα πολύ ο κόσμος, θέλει πάρα πολύ να μάθει τι γίνεται. Έχουμε πολλά στοιχεία και να πω μόνο ότι μπήκε στην ομάδα και ο κύριος Ταουξής, ο έμπειρος ποινικολόγος, που πια νομίζω όλα θα πάρουν μια άλλη τροπή. Είναι κομβική η σημασία του, γιατί πρέπει να ξεπεραστούν πολλές νομικές δυσκολίες. Επειδή λοιπόν όλα αυτά θα τα πούμε και επειδή έχουμε ετοιμάσει αυτό το αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο και θέλω να ξεκινήσουμε, μιλούν όλα τα μεγάλα ονόματα. Γιώργος Λιάνης, Πέγγι Ζήνα, Σταμάτης Κόκοτας, Στίβ Κακέτσης, Χρήστος Νικολόπουλος, Γιώργος Γερολιμάτος, Γλυκερία, Θέμης Αταμαντίδης, Δημήτρης Μπάσης και Λούκας Γιώργας που τον δίδαξε τι θα πει ζεϊμπέκικο. Να το δούμε λοιπόν, πάμε με ένα δυνατό τραγούδι. Ρόζα μου διασμένο. Πες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εδώ. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Αν κάποιος έκλεινε σε ένα πακέτο 5-10 μελωδίες που να θυμίζουν Ελλάδα, μία από αυτές θα ήταν τα ζεϊμπέκικα του Δημήτρη Μητροπάνου. Βάλε μου να πεινώ από πιο το δυνατό. Είσαι το βάλισσα.
45 χρόνια στο τραγούδι έσβησαν στις 17 Απριλίου του 2012. Τότε σιώπησε για πάντα. Άνθρωπος ντόμπρος, μιλούσε έξω από τα δόντια. Υποστήριζε τις απόψεις του. Τραγουδούσε με πάθος τις μελωδίες του. Ενώ όταν χόρευε ζεϊμπέκικο, χόρευε και η ψυχή του. Ζεμπέκικο είναι, ας πούμε, ο χορός που αγαπάω, που λατρεύω, που χόρευα από μικρός. Σε τελευταία πια του Δημήτρη, όταν έκανε αυτή τη μισή ογολιά και στα κέντρα και στην τηλεόραση που εμφανίστηκε και αλλού, ο κόσμος σχεδόν έκλαιγε. Όχι σχεδόν, έκλαιγε. Ήταν δηλαδή και μια περιφρόνηση ουσιαστικά, να το πω έτσι, του θανάτου. Εγώ χορεύω. Ο Δήμητρης Μητροπάνος υπήρξε ένας από τους πιο σπουδαίους λαϊκούς τραγουδιστές των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα μας. Καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς. Ακρία γαύτα σταγόνες, θα με κενός που να ρθείς. Γεννημένος λίγο έξω από τα Τρίκαλα στην Αγία Μονή, πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Γέννησε τη μίστα, ο Τρικάλι. Γεννήθηκα στα Τρίκαλα, σε μια συνοικία, την Αγία Μονή. Φτωχή οικογένεια, αλλά δεν έκανε και τη διαφορά, γιατί όλοι δίπλα το ίδιο, ήμασταν το ίδιο, ζούσαν. Όλο τα ζεις, όλο τα ζεις κι όλο λες. Βρε ζωή μες στο μαράζι. Πεγκιζίνα είναι ο άνθρωπος που συνεργάστηκε μαζί του τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ο άνθρωπος που θεωρούσε δεύτερο πατέρα, που του εμπιστεύθηκε το μυστικό της όταν ήθελε να γίνει μητέρα. Εκτός από όλα τα άλλα, φέτος λοιπόν θα γίνει και μαμά. Υπήρχαν τρεις άνθρωποι στη ζωή μου που με αγάπησαν πάρα πολύ, με σημάδεψαν και για μένα σημαίνουν. Σήμαιναν και σημαίνουν πάρα πολλά και είχαν ένα κοινό μεταξύ τους. Ήτανε, έλεγα χαριτολογώντας, τα τρία κρυάρια μου. Ο ένας ήταν ο πατέρας μου, ο άλλος είναι ο άντρας μου, ο άλλος ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος. Μου λείπει εκείνος πάρα πολύ και θα μου λείπει για όλη μου τη ζωή. Έχουν περάσει τα χρόνια και μπορώ να σου πω ότι για μένα περνάνε οι μέρες. Κάθε μέρα που μου λείπει, χάνω στιγμές. Είναι αυτή λοιπόν η πληθωρική προσωπικότητα, ο δωρικός λαϊκός τραγουδιστής, ο μοναδικός στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα και παγκοσμίως, γιατί ο Δημήτρης Μητροπάνος με τον τρόπο που ερμήνευε θα μπορούσε να καταλάβει ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν μιλά τη γλώσσα μας, το συναίσθημά του εκείνη τη στιγμή και να το λάβει. Με όπλα την κρυστάλλινη φωνή του, το πάθος του για το τραγούδι και τη βοήθεια της τύχης, γνώρισε σπουδαίους ανθρώπους και μια λαμπρή καριέρα ξεκίνησε. Συνεργαστήκαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, σε διάφορα μαγαζιά. Μου είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Ήταν ένα παιδί που αγαπούσε την καλλιτεχνία και είμαι πολύ ευχαριστημένος για ό,τι κατόρθωσε να κάνει.
Ήταν ένας άνθρωπος καταπληκτικός. Δηλαδή σε τι, σε χαρακτήρα. Είχε κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα σε ανθρώπους φτωχούς. Φυσικά ήταν ένα φτωχό παιδί. Και κοίταζε την οικογένειά του, την αδελφή του, τη Μαρό, τον γαμπρό του, τον Γιάννη και όλη την οικογένεια. Μην ξεχνάτε ότι η Μαρό του έδωσε τον εφρό της όταν έκανε την εγχείρηση. Ο Μητροπάνος έγραψε τη δικιά του ιστορία στο Λαϊκό Τραγούδι. Φυσικά εγώ του χρωστάω και επαγγελματικά, γιατί την πρώτη επιτυχία που έκανα το 83 την έκανα Μητροπάνος Ακυλαρίου στα νήσι Γερολυμάτου, στην Εράιδα. Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης, και να μου δίνεις τον καημό μ' απλό χεριά σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης, με το τζουμπόξι να με γυρίζεις τα παλιά. Ήταν εξαιρετικός καλλιτέχνης, άνθρωπος, αγωνιστής της ζωής και της μουσικής. Φοβερός χιουμορίστας, περνάγαμε καταπληκτικά. Υπήρξε πάρα πολύ φίλος μου επί σειρά ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν χαμηλών τόνων, ήταν ένας άνθρωπος εκρηκτικός στη δουλειά του, απίστευτα εκρηκτικός όταν τραγουδούσε και αγαπούσε όλο τον κόσμο. Ο Μητροπάνος έπαιρνε το τραγούδι και το έφερνε εκεί που ήθελε και το έλεγε όπως το ήθελε αυτός. Αυτό είναι το εκπληκτικό και αυτό έχει μείνει στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ήταν πολύ δεμένος με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, με την αδελφή του. Νομίζω, από ό,τι γνωρίζω, τους δικούς του ανθρώπους τους στήριζε πάρα πολύ. Και δεν στήριζε μόνο τους ανθρώπους τους δικούς του. Είχε ένα τσούρμα ανθρώπους πάντα από δίπλα του. Έδινε χρήματα όταν χρειαζόταν. Έχει τύχει μέρα η οποία ήρθε κάποιος στο μαγαζί ο οποίος έχανε την επιχείρησή του και έδωσε εντολή μέσα στο ταμείο να φορτιθούν 500.000 και τις έδωσε. Έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά. Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω σιγά από μένα λέ. Κάτω κάτω και πιο κάτω ξεπέσες πιο παρακάτω. Κρίμα βρες εσένα, ναι. Μπορούσε και με τους ίδιους αυτή την καλοσύνη όλη και την απλότητα που είχε μέσα στα τραγούδια του και αυτό το πράγμα εισέπρεπε ο κόσμος. Γι' αυτό ήταν είχε τόσο μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Ήταν ένας λαϊκός καλλιτέχνης, πολύ αγαπημένος και συνεχίζει να είναι. Ο κόσμος δεν θεωρεί ότι ο Μητροπάνος έχει φύγει. Τον έχει κάτι σαν να είναι δίπλα μας. Ακούει τα τραγούδια του, συνεχίζει να τον βλέπει στο διαδίκτυο, μέσα από το YouTube κτλ. Κομβικές συνεργασίες το 1972. Τότε ο ποιητής Δήμος Μούτσης και ο συνθέτης Μάνος Ελευθερίου κυκλοφόρησαν τον Άγιο Φεβρουάριο, στον οποίο τα τραγούδια ερμήνευε και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ο Μητροπάνος έκανε μία διακριτική στροφή σε ένα νέο είδος ποιοτικού λαϊκού τραγουδιού, πιο σύγχρονου, που κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού και πολλών καλλιτεχνών. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Θυμάμαι αυτό το κουράγιο του και αυτό που...
τη δύναμη που είχε, που πέρναγε έτσι τόσο δύσκολες στιγμές με την υγεία του και δεν φαινόταν, δηλαδή δεν σε έκανε να στεναχωριέσαι. Ήταν ευχάριστος άνθρωπος, ήταν μεγάλη φωνή και ευχάριστος άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος λιγομίλητος, αλλά όταν σου έδινε το χέρι του, ένιωθες ότι σου δίνει μια μεγάλη αγκαλιά. Τόσο απλά, ήταν γενναιόδωρος καλλιτέχνης, ειδικά με τους ανθρώπους που είχαν ταλέντο και με τους νεότερους. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από αυτόν. Χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, ήταν δάσκαλος. Μάθαινες από αυτόν. Η πρώτη κουβέντα, αν μου πούνε πώς θα χαρακτηρίζει τον Μητροπάνο, είναι αυτό. Άντρας με μπέσα. Απλός, γνήσιος, καθαρός, λαϊκός τραγουδιστής. Ένας άνθρωπος που δεν χρειάζεται συστάσεις. Αναγνωρίζουν τη φωνή του, τραγουδούν τα τραγούδια του, όμως λείπει η ύπαρξή του. Παρόλο που το ότι φάνηκαν σε ένα βίντεο κάποια λεπτά, ήταν έτσι μια αρκετή ώρα συναστροφής που με εξήγησε, ας πούμε, πώς διδάχτηκε ο ίδιος, το τι σημαίνει ζεμπέκικο, το πόσο χαρούμενος ήταν που τότε πηγαίναμε με ένα τέτοιο τραγούδι, ας πούμε, στον διαγωνισμό, με ένα ελληνικό τραγούδι. Μου είχε τονίσει βασικά πολύ ότι θέλει ενίσχυση πολύ το λαϊκό τραγούδι. Οπότε μου λέει, νομίζω ότι μην κουνηθείς από εκεί. Από τις 17 Απριλίου του 2012 το ελληνικό τραγούδι είναι φτωχότερο. Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε χρόνια δεν τον άφηνε να το βάλει κάτω. Συνέχιζε απτόητος να βρίσκεται κοντά στο κοινό που του έδινε ζωή. Και όσο ζωή μπορώ και αν μπορώ να τραγουδάω, εντάξει, τραγουδάω. Κατά τα άλλα, εντάξει, όχι. Τι να έχω ψυχής, έχω παιδιά, έχω οικογένεια. Σοβαροί είμαστε και βέβαια, όσο μπορώ και αντέχω, θα είμαι. Στο πλευρό του επί 20 χρόνια η σύζυγός του Βένια και οι δυο του κόρες. Η είδηση του θανάτου του έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία και όλοι είπαν το ίστατο χαίρε σε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, έναν αγωνιστή, έναν υπέροχο άνθρωπο. Το θέμα είναι, θέλω να φύγω αξιοπρεπώς, θέλω να φύγω την ώρα που θα τραγουδάω ακόμα. Δεν θέλω να φτάσω σε σημείο που να με λυπούνται οι άνθρωποι που θα μ' ακούνε. Μοναδική φωνή. Έχουμε κάνει την εξάδα με τον Γιώργο Καραϊβάς και νομίζω είναι σε μια από τις πρώτες τρεις θέσεις.
Σίγουρα. Ο Δημήτρης Μητροπάνος. Νομίζω ότι αν η ψυχή είχε φωνή, θα ήταν του Δημήτρη Μητροπάνου, για να με συμφορήσουν όλοι οι συναδελφοί του. Τα τραγούδια που έχει πει ο Μητροπάνος δεν μπορεί να τα πει κανένας άλλος. Και που άφησε παρακαταθήκη. Βέβαια. Εξαιρετικά. Η Ρόζα, ας πούμε, ήταν 20 χρόνια στα Σιτάρια, γιατί ο Άλκης Αλκαίος και ο Θάνος Μικρούτσικος δεν μπορούσαν να μείνουν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Το είπαν οι μεγάλοι τραγουδιστές στο στούντιο πριν το Μητροπάνο, δεν έχει σημασία. Και όταν το είπε ο Μητροπάνος, έγινε κάτι μαγικό. Μητροπάνος Καζατζίδης ήταν μία και έξω. Ναι. Πάντα τα τραγούδια. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα πάμε στην σκληρή πραγματικότητα. Ο Γιώργος Τσούκαλης και ο Γιώργος Μανίκας είναι εδώ για την υπόθεση του Λαέρτη. Στην υπόθεση μπήκε και ο κύριος Ταοξής. Με την Εύη Γιαρκιά κάνατε οδηπορικό στη νύχτα από το σημείο που πέρασε. Τα περάσματα πάρα πολύ δύσκολα. Η Ρούλα Κουσκουρή βρίσκεται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του Παντελίδη Παντελίδη στα δικαστήρια. Η Γιώτα Κυπουρού πάλι είναι εκτός, γιατί είναι στην κοιλάδα για το θέμα. Που ζητήσανε το όπλο να είναι στα δικαστήρια. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα μας εξηγήσει τι έγινε ακριβώς με το όπλο μέσα στη δικαστική αίθουσα. Και ο Γιώργος Όμπολος βρίσκεται στην Καλαμάτα, διότι βρέθηκαν οστά και αντικείμενα δίπλα που ταυτοποιούν μια συγκεκριμένη γυναίκα και είμαστε σιγά σιγά στο να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων, κύριε Λέων. Θα τα πούμε αμέσως μετά, διότι είπαμε όλοι σήμερα είναι στα δικαστήρια. Όπως και η Τζίνα Αρβανίτη βρίσκεται στο εφετείο, γιατί σήμερα αναμένεται η απόφαση για την υπόθεση Άννη. Τι θα γίνει με Νικολάη, με Σάβα και με Δημητρίνα. Οριστική απόφαση σήμερα στο εφετείο. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις. Δείτε σήμερα, θρίλερ με τα οστά γυναίκας σε παλιό νταμάρι στην Καλαμάτα. Υποψίες ότι ανήκουν στην 57χρονη αγνοούμενη της Μάνης. Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που βρέθηκαν. Ζωντανή σύνδεση και μαρτυρίες από το σημείο. Εξαφάνιση θρίλερ. Στο κόκκινο η αγωνία της οικογένειας του Λαέρτη που εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και μία εβδομάδα. Νύχτα στο σημείο από που εξαφανίστηκε την περασμένη Τρίτη και αυτοψία από τον ιδιωτικό ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη, το δικηγόρο Βασίλη Ταουξή που μπήκε στην υπόθεση και τους γονείς του 36χρονου διανομέα. Σε πολύ λίγο πάμε όμως στο Ναύπλιο, εκεί όπου βρίσκεται η Γιώτα Κυπουρού για το θέμα της κοιλάδας. Δεν θα πω τίποτα περισσότερα, να μας δώσει το ρεπορτάζ η Γιώτα Κυπουρού. Γιώτα μου, όλες τις εξελίξεις από σένα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα, και που συνεχίζεται σήμερα σε δεύτερο βαθμό η δίκη για τη δολοφονία του καπετάνιου του Θανάση Λάπρου με κατηγορούμενη τη σύζυγό του. Όπως είχαμε πει, Ζήνα, στην προηγούμενη συνεδρίαση η πρόεδρος της έδρας είχε ζητήσει να φέρουν στο δικαστήριο το όπλο του εγκλήματος. Το όπλο με το οποίο θανατώθηκε, δολοφονήθηκε ο Θανάσης Λάπρου. Σήμερα λοιπόν το όπλο αυτό ήρθε μέσα στη δικαστική αίθουσα. Η πρόεδρος της έδρας το πήρε στα χέρια της, το είδε, το επεξεργάστηκε και ρώτησε, Ζήνα, το μάρτυρα που εξεταζόταν, έναν αστυνομικό, συγκεκριμένα έναν αξιωματικό της ασφάλειας Ναυπλίου, πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο όπλο, αν είναι εύκολο ή δύσκολο, αν είναι απλό δηλαδή στη λειτουργία του, πώς γεμίζει, πώς στη συνέχεια οπλίζει και πώς αδειάζει και πώς βγάζουν τους κάλικες. Ο μάρτυρας έδωσε ο αστυνομικός λεπτομερή περιγραφή. Είπε πως αν και είναι ένα αρκετά παλιό όπλο, είναι πανεύκολο, είναι εύκολο στη χρήση του και συγκεκριμένα, Ζήνα, είπε χαρακτηριστικά «γεμίζεις, οπλίζεις και πατάς». Αυτά ήταν τα λόγια του αστυνομικού, ο οποίος, αν και δεν άσκησε προανακριτικά καθήκοντα, είχε πάρει εντολή, Ζήνα, προκειμένου να κάνει έρευνα αμέσως μετά τη δολοφονία του Θανάση Λάμπρου μαζί με άλλους συναδέλφους του, όπως και να συλλέξει οποιοδήποτε υλικό που θα τους οδηγούσε στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Γιώτα μου, για το όπλο, Ζήνα, μας έκανε μία... Ναι. Επειδή ο κύριος Στεφανάκης επέμενε πάρα πολύ στο να έρθει αυτό το όπλο
μέσα στη δικαστική αίθουσα. Ποιος ήταν ο σκοπός τελικά του να έρθει αυτό το όπλο, γιατί επιφυλάχθηκε εδώ στην εκπομπή να κρατήσει όλα του τα στοιχεία για την ημέρα που θα ερχόταν αυτό το όπλο μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Αυτό, Ζήνα, που εμείς καταλάβαμε, που κατανοήσαμε από τη διαδικασία στο ακροατήριο όταν επιδείχθηκε το όπλο, ήταν για το αν αυτό το όπλο είναι ένα πολύ απλό που εγώ, εσύ, οποιοδήποτε το πάρει στα χέρια του, είναι εύκολο να το οπλίσει και να πυροβολήσει, ή αν είναι ένα πολύπλοκο όπλο λόγω της παλαιότητάς του. Σύμφωνα με το μάρτυρα, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο μάρτυρας, είναι ένα πανεύκολο όπλο που πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, χωρίς να το έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Κάποιος άλλος... Φαντάζομαι πως αυτός... Ναι. Κάποιος άλλος από τους παριστάμενους στη δίκη, εκτός από την πρόεδρο που μας είπε, το έπιασε στα χέρια του, το περιεργάστη, όχι για να το περιεργαστεί, εν πάση περιπτώσει σε μια υποτυπώδη ή εκεί επιτόπια αναπαράσταση. Για τη χρήση του εννοώ. Ναι, το όπλο το έπιασε μόνο ο μάρτυρας, ο αξιωματικός της ασφάλειας ναυπλίου. Για τον οποίο να σας πω ότι έχει γίνει πολύς λόγος γιατί. Γιατί όπως σας είπα, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι αμέσως μετά το θάνατο του Θανάση Λάμπρου έλαβε εντολή για να συλλέξει κάποια στοιχεία. Έλαβε δηλαδή εντολή για να συμμετέχει στις έρευνες και όχι για να ασκήσει καθήκοντα ως προανακριτικός υπάλληλος. Κάτι που ισχυρίζεται η πλευρά της υπεράσπισης, η πλευρά δηλαδή της δικηγόρη της Δήμητρας Βούλγαρη, τη συζύγου του Θανάση, ότι δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος ασκούσε προανακριτικά καθήκοντα και υπάρχει ακυρότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να καταθέσει ως μάρτυρας στο δικαστήριο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Η είσοδος του όπλου στο δικαστήριο έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή αυτή ο σκοπός για τον οποίο το φέρανε στο δικαστήριο, γιατί είναι το όπλο με το οποίο έγινε η δολοφονία. Δεν είναι δηλαδή ένα παρόμοιο ή οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Αυτό έχει κλείσει δηλαδή το θέμα με το όπλο ή έπεται και συνέχεια? Νομίζω ότι για σήμερα, για τη σημερινή συνεδρίαση, Γιώργο, έχει κλείσει το θέμα του όπλου, γιατί αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα η εξέταση του αστυνομικού και στη συνέχεια θα εξεταστεί η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια η κυρία Αγγελική Νικολούλη, στην εκπομπή της οποίας εμφανίστηκε η κυρία κατηγορουμένη. Οπότε φαντάζομαι ότι σήμερα δεν θα χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλον το όπλο με την έννοια της περιγραφής των χαρακτηριστικών αμέσως, του και της χρήσης. Αλλά κάτι είπε ο κύριος Κούγιας για το συγκεκριμένο όπλο σε ερώτηση που του θέσατε. Θέλεις να το δούμε, θέλεις να πεις κάτι πριν το καλό δούμε. Καλό θα ήταν να το δούμε, να δούμε γιατί τι είπε σημασία. Και να με ρωτήσετε ή να το σχολιάσω. Για να δούμε λοιπόν τι έχει πει ο κύριος Κούγιας για το όπλο. Κύριε Κούγια, να ξεκινήσουμε με το όπλο, το οποίο το έφεραν τελικά στο δικαστήριο, επιδείχθηκε και όπως είπε ο μάρτυρας που εξεταζόταν ο αστυνομικός, ήταν ένα σχετικά εύκολο όπλο στη χρήση του. Ναι, ένα εύκολο όπλο, αλλά μου έκανε εντύπωση ένα γεγονός, ότι ενώ το όπλο ήρθε για πρώτη φορά στο δικαστήριο και ενώ αυτό το όπλο, εφόσον η κυρία κατηγορουμένη αρνείται, το χρησιμοποίησε, το βλέπει για πρώτη φορά, οι συνήγοροι της επέμεναν ότι είναι ένα δύσκολο όπλο. Και πράγματι φαίνεται ότι έχει μια ιδιομορφία το όπλο αυτό. Απλό μεν, αλλά ένα δύσκολο όπλο. Και μου κάνει εντύπωση. Πώς ήξερε. Πώς γνώριζε δηλαδή η κυρία κατηγορουμένη, γιατί αυτή θα το γνώριζε. Και ενώ αρνείται ότι το έχει χρησιμοποιήσει, ενώ αρνείται ότι το έχει δει, γνώριζε ότι είναι ένα δύσκολο όπλο. Αυτό είναι μια παρατηρήση, την οποία έκανα και στο δικαστήριο. Νομίζω ότι ο κύριος Κούγιας ήταν ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος, αλλά αφήνει ένα. Η ιδιομορφία του όπλου ποια είναι, Γιώτα, που δυσκολεύει τη χρήση του. Δεν αναφέρει.
Φαντάζομαι ότι είναι ένα χαρτί το οποίο κρατούν για το τέλος οι δικηγόροι της οικογένειας του Θανάση Λάμπρου. Φαντάζομαι ότι αναφερόταν στον τρόπο με τον οποίο αφαιρούνται οι κάλικες. Δεν μπορώ δηλαδή να σκεφτώ κάτι άλλο, γιατί κατά τα άλλα είναι ένα όπλο που γεμίζει, ένα απλό παλιό όπλο. Δεν έχει, το δηλαδή, λες αυτό γιατί έχουν βρεθεί σημάδια πυρίτιδας. Γιατί βρέθηκε μόνο ο ένας κάλικας μέσα στο όπλο, που σημαίνει ότι κάποιος έβγαλε το, ο Θανάσης, να θυμίσουμε ότι είχε δεχτεί δύο σφαίρες μέσα στην καρδιά. Είναι περίστροφο. Στο, για να κεφάλι δεξιά, στον κρόταφο. Φαντάζομαι ότι είναι περίστροφο, ναι, έτσι, αυτό με το μήλο. Ναι, ναι. Που δεν πετάει τις σφαίρες, τις κρατάει. Ναι. Κάτι ήθελες, Γιώργο Τσουκαλή. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, έτσι. Βασικά καλύπτηκα με αυτό που είπε ο κύριος Κούλιας, ότι είναι σπάνιο να ζητάνε να έρθει το όπλο στο δικαστήριο, γιατί συνήθως γίνεται η περιγραφή είτε από κάποιον συνήγορο, είτε από κάποιον ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας. Όμως ήθελα να ρωτήσω τι ερώτησε τη Γιώτα, θα ρώτησε η πρόεδρος γιατί ζητάνε να φέρουν το όπλο στο δικαστήριο. Για το θέμα το αν είναι δύσκολο ή όχι, αν είναι εύκολο ή όχι, από ό,τι άκουσα βέβαια από τον κύριο Κούλια, είπε ότι είναι ένα όπλο το οποίο είναι εύκολο στη χρήση. Για του. Κάτι που θα αποδειχτεί στο. Ακριβώς. Στην επόμενη διαδικασία. Λογικό είναι όταν ζητάνε στην πρόεδρο να φέρει ένα όπλο, λογικό είναι να πούνε για ποιο λόγο. Κάτι ήθελε, Μαράκη, να ρωτήσει. Όχι, απλώς αυτή η ιστορία νομίζω είναι από αυτές που καταλαβαίνουμε όλοι περισσότερα από ό,τι μπορούμε να πούμε, αλλά πρέπει η δικαιοσύνη να τα δέσει. Άρα φαντάζομαι ότι στα πλαίσια αυτά αποφασίσαν να ζητήσουν και το όπλο. Ναι, γιατί αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι είναι πρώτη φορά που μπαίνει ένα τέτοιο πιστήριο μέσα σε δικαστική αίθουσα. Συνήθως είτε επιδείξει. Αν όχι πρώτη φορά, Γιώργο, συγγνώμη, εξαιρετικά σπάνια. Αν όχι πρώτη φορά. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο. Σε αυτή μας τη σύνθεση. Ζήνα, να σας πω δυο σημεία ακόμη από την εξέταση του μάρτυρα που είναι σημαντικά. Επειδή ρωτήθηκε ο μάρτυρας εάν αρχικά υποψιαζόντουσαν τη σύζυγο του Θανάση Λάμπρου. Είπε πως αρχικά δεν υπήρχε καμία υποψία σε βάρος της και για το λόγο αυτό δεν πήραν πυρίτιδα από τα χέρια της και επίσης δεν εξετάστηκε για την πυρίτιδα. Για τυχόν ίχνη πάλης. Γι' αυτό ρώτησα για την πυρίτιδα. Βρέθηκε. Όχι. Δεν πήραν ποτέ πυρίτιδα από τα χέρια της συζύγου. Δηλαδή δεν κάνανε κάποια λήψη. Από εκεί και πέρα άρχισε να είναι ύποπτη για την αστυνομία όταν προέκυψε ένας αυτίκος μάρτυρας. Σύμφωνα με τον οποίο, σύμφωνα με την κατάθεσή του, λίγο πριν ακουστούν οι δύο πυροβολισμοί, άκουσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος μια γυναικεία φωνή να εκλιπαρεί. Και έτσι λοιπόν άρχισαν να ψάχνουν για γυναίκα ύποπτο στην υπόθεση. Απέκλεισαν αμέσως τη γυναίκα με την οποία φέρετο να είχε σχέση ο Θανάσης Λάμπρου, καθώς κάμερες από το χώρο εργασίας της, από τη βίλα, την είχαν καταγράψει την ώρα του συμβάντος και έτσι άρχισαν να υποψιάζονται τη σύζυγο. Και βεβαίως σημαντικό ρόλο, και αναμένουμε να δούμε τι θα πει και η ίδια εξεταζόμενη, έπαιξε στην υπόθεση και η ίδια η κατάθεση που έδωσε η Δήμητρα Βούλγαρη στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλης. Τα όσα δηλαδή είπε μπροστά στις κάμερες. Και γιατί όπως είπε ο μάρτυρας, όλο αυτό τον καιρό που αναζητούσε τους δολοφόνους του συζύγου της, οι ίδιοι την παρακολουθούσαν. Παρακολουθούσαν τις εμφανίσεις της σε όλες τις εκπομπές. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, όπως τόνισε, τα όσα έλεγε είχαν απόλυτη χρονική ακρίβεια. Τα περιέγραφε με τόση λεπτομέρεια που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να θυμάται. Και έτσι πίστεψαν και αμέσως κατάλαβαν μάλλον ότι πρόκειται για μια κατασκευασμένη ιστορία. Για ένα ποίημα που επαναλάμβανε όπου εμφανιζόταν. Να θυμίσουμε πάντως ότι βρέθηκαν αποτυπώματα στην μπαλκονόπορτα που οδηγούσε στο σημείο, παρότι καθαρίστηκε το σπίτι, που οδηγούσε στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα του άτυχου καπετάνιου. Σωστά? Ακριβώς. Στην εξωτερική πλευρά της μπαλκονόπορτας του σαλονιού του σπιτιού του φίλου του Θανάση. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Λέων, πριν ολοκληρώσουμε. Κοιτάξτε, είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέμε ότι κανένα έγκλημα δεν είναι τέλειο. Θέλω να πω για το όπλο. Ότι ξέρετε, ένα πιστήριο. Γι' αυτό σας κοιτούσα κατά τη διάρκεια του όπλου, γιατί κάνω και εγώ την ειδική στο θέμα της πυρίτιδας.
έχουμε γίνει ειδικοί πια, κύριε Τσουκάλη, στο θέμα της Πυρίτιδας, γι' αυτό ρωτούσα, αλλά και στο θέμα του DNA τελικά. Λοιπόν, κοιτάξτε, η Πυρίτιδα πράγματι πρέπει να τη βρίσκουμε, πρέπει να την ανοιχνεύουμε μάλλον τις πρώτες ώρες, δηλαδή με μια κλινική εξέταση και ουσιαστικά με μια εξέταση των δαχτύλων κυρίως και της περιοχής του χεριού. Εδώ δεν έγινε, δεν θεωρήθηκε ύποπτη, οπότε χάθηκε αυτό το στοιχείο. Όμως το στοιχείο ότι φέρνουμε το όπλο στο δικαστήριο, αυτό που μιλήσαμε ακριβώς πριν, πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό, γιατί ειδικά είναι σημαντικό όταν δεν πρόκειται απλά για ένα όπλο αποκατασκευής, δηλαδή να είναι το ίδιο ακριβώς πανομοιότυπο με όλα τα άλλα όπλα. Εάν έχει κάτι συγκεκριμένο στοιχείο, ένα ελάττωμα αν θέλετε, μία ιδιομορφία, εκεί έχει καθοριστικό ρόλο και νομίζω είναι... Ή αν είναι ένα μοντέλο πολύ παράξενο. Ο καθοριστικός ρόλος μπορεί να έχει σχέση και με το συναίσθημα που θα προκαλέσει σε αυτούς που θεωρούνται... Κοιτάξτε, μπορεί να έχει κάνει. Αυτό, βέβαια. Λέμε τώρα ένας φερόμενος δράστης. Μπορεί να έχει κάνει ένα σχολιασμό για το όπλο, ο οποίος να μην συμβαδίζει με το κοινό μοντέλο του όπλου, αλλά με το συγκεκριμένο όπλο. Μάλιστα. Που αν δεν το έχεις χρησιμοποιήσει, προφανώς δεν το ξέρεις. Μάλιστα. Για παράδειγμα. Γιώτα μου, για ό,τι νεότερο θέλεις να πει. Μπορώ να πω κάτι για το όπλο, γιατί το θέλω. Ζήνα, μισό λεπτό μόνο αν. Ναι, μισό λεπτάκι. Ότι έμενε ένας κάλικας μέσα. Αυτό το περίστροφο, Γιώργο. Ανοίγοντας με μια ασφάλεια, φεύγουν οι κάλικες στον αέρα. Ίσως ήταν κάπως κρυπημένος ο κάλικας ο ένας και έμεινε μέσα. Είναι απλό δηλαδή η εξήγηση γιατί ήταν μια σφαίρα μέσα στη θαλάμη. Το πίστευε όμως. Κάτι τελευταίο, Ζήνα. Θα μείνω σε αυτό που είπε και ο Γιώργος Καρεβάς, που βεβαίως έχει τεράστια εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Ίσως ένας λόγος επιπλέον που ζητήθηκε να έρθει το όπλο στη δικαστική αίθουσα είναι για να δουν οι εμπειρότατοι δικαστές που απαρτίζουν αυτό το δικαστήριο τις αντιδράσεις τόσο της κυρίας κατηγορουμένης όσο και κάποιων άλλων μαρτύρων, άλλων ανθρώπων το που είπε ο υποψήφιος γνωρίζουν πράγματα που μέχρι σήμερα τον Μπακογιάννη, ο κύριος δεν έχουν Λέων, ιατροδικαστής. Το είπε. Για να δημιουργήσει το ψυχολογικό κομμάτι, είναι και αυτό. Κάτι ξέρει Γιώτα, τρόπος. Αλλά δεν μας το λέει. Κάτι ξέρει Γιώτα. Η Γιώτα είμαι σίγουρη πως ξέρει πάρα πολλά, αλλά και εκείνη μέσα από τη δημοσιογραφική της πορεία ξέρει τι είναι το επιτρεπτό και ξέρει τι σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε και τι όχι. Και όπως είπε και η Μαρία πολύ εύστοχα, γιατί έχει τεράστια εμπειρία. Ήθελα κάπως να της ανταποδώσω τη φιλοφρόνηση. Έχει τεράστια εμπειρία και η Μαρία, μαθητευόμενη δίπλα στον Κώστα Χαρδαβέλα, που ξέρει από εξαφανίσεις και όλα αυτά, πως όλα έχουν τη σημασία τους στη δεδομένη στιγμή που γίνονται ή έρχονται στο προσκήνιο. Γιώτα μου, για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσεις, αφού είναι μια δίκη σε εξέλιξη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στα δικαστήρια, όπου εκεί βρίσκεται η Ρούλα Κουσκουρή για το θέμα του Παντελή Παντελίδη, που είναι στα δικαστήρια η οικογένεια με τον τραγουδοποιό για ένα τραγούδι. Αποκλειστικό ρεπορτάζ από τη Ρούλα Κουσκουρή. Ρούλα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σήμερα το πρωί στην αίθουσα του δικαστηρίου η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη βρέθηκε αντιμέτωπη με τον τραγουδοποιό, τον κύριο Σπύρο Μακρύ, Σπύρος Μαγδάλης το πραγματικό του όνομα, Μακρύ στο ψευδώνυμό του το καλλιτεχνικό, για την πατρότητα ενός τραγουδιού. Το τραγούδι Απομακρυνθήκαμε, το οποίο έκανε την οικογένεια να φτάσει στα δικαστήρια καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα κατά του τραγουδοποιού, αλλά και εκείνος με δικά του ασφαλιστικά μέτρα καταφέρθηκε κατά της οικογένειας του Παντελή Παντελίδη. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Ζήνα? Όπως η ίδια η μητέρα του Παντελή Παντελίδη, η κυρία Αθηνά Παντελίδη, σήμερα κατέθεσε ως μάρτυρα στο δικαστήριο, στην αίθουσα του δικαστηρίου, λοιπόν, είπε ότι τον Γενάρη του 19, φέτος δηλαδή, πληροφορήθηκε από κάποιους φανς του Παντελή Παντελίδη ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και στο Facebook ένα τραγούδι από τον Σπύρο Μακρύ, που είναι ακριβώς το τραγούδι που είχε τραγουδήσει σε βιντεάκι που έχει αναρτηθεί παλαιότερα στο διαδίκτυο από τον Παντελή Παντελίδη. Να το ακούσουμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει ήχο το βιντεάκι, να το ακούσουμε για να δούμε ποιο τραγούδι. Έχει, μου κάνει νόημα η Στέλλα. Απομακρύνθηκαμε ψυχή μου, κόντρα στο σημάδι, στο σκοτάδι, ήταν κάτι. Απομακρύνθηκαμε, απομακρύνθηκαμε. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι του Παντελή Παντελίδη, που το ανέβαζε με την κιθαρούλα του στο YouTube και στα social media τα δικά του. Για να το ακούσουμε λίγο και από τον κύριο Μακρύ. Thank you.
Μάλιστα. Ρούλα μου. Απομακρυνθήκαμε, απομακρύνθηκες. Παρόμοιο, όχι ολόιδιο. Ρούλα μου, δεν ακούμε τη Ρούλα. Τι έγινε με τη Ρούλα? Απομακρύνθηκε. Απομακρύνθηκε. Αλλά... Σ' αγαπώ. Αλλάζοντας το ρήμα, θέλεις και εσύ να πας στα δικαστήρια. Λοιπόν, για να δούμε τι δήλωσαν στην Ρούλα Κουσκουρή, τόσο ο κύριος Μακρύς, όσο και οι δικηγόρος του, και μετά θα αποκαταστήσουμε τη σύνδεσή μας με τη Ρούλα. Παρακαλώ. Κύριε Μακρύ, σήμερα ήσασταν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Υπάρχει μια αντιδικία με την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη. Σχετικά με κάποιο τραγούδι. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη και τι διεκδικείτε εσείς? Εμείς διεκδικούμε την πατρότητα αυτού του τραγουδιού. Έχουμε καταθέσει όλα τα στοιχεία και πλέον έχει πάρει τη νομική οδό. Εντάξει, σήμερα ζήσαμε λίγο έτσι μια κωμικοτραγική κατάσταση μέσα στο δικαστήριο. Πλάκα είχε, εγώ δεν έχω ξαναέρθει σε δικαστήριο. Δεν ξέρω. Καλό Πάσχα, εύχομαι, καλές γιορτές. Να είστε καλά. Αυτό το τραγούδι από πότε εσείς, είναι δημιούργημα δικό σας, από πότε το έχετε στην κατοχή σας, από πότε το συνθέσατε, το γράψατε? Το κομμάτι αυτό το γράψα το 2014 και το κυκλοφόρησα φέτος από τη δισκογραφική εταιρεία που συνεργάζομαι σαν τραγουδιστής. Αυτά δεν θέλουμε να δηλώσουμε κάτι άλλο. Μια τελευταία ερώτηση, επειδή υπόθηκε και μέσα στο δικαστήριο, πώς μπορεί εσείς ισχυρίζεστε ότι το έχει ακούσει ο Παντελής? Πώς το άκουσα από εσάς? Πώς είχε αυτά στα χέρια του? Είχε έρθει στο στούντιο που εργαζόμουν τότε. Το είχε πάρει σε ένα στικάκι, του άρεσε. Δεν είχε πει ποτέ ότι θα το πει ο Παντελίδης. Δηλαδή, ο συγχωρεμένος ο Παντελής Παντελίδης δεν είχε ανάγκη εμένα να πάρει το δικό μου τραγούδι για να το κυκλοφορήσει. Απλά του άρεσε και το πήρε να το ακούσει. Ούτε το παρουσίασε ποτέ ως δικό του. Η οικογένειά του το θέλει για δικό της το κομμάτι. Δεν είναι ότι ο Παντελίδης είπε ποτέ ότι είναι δικό το κομμάτι προς Θεού. Εννοείται δηλαδή ότι ακόμη και αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με τη φωνή του Παντελή να παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτό είναι από ένα φιλικό σπίτι που τραγουδούσε διάφορα τραγούδια. Δηλαδή παίρνουμε εμείς την κιθάρα, βρισκόμαστε σε ένα φιλικό σπίτι και λέμε τραγούδια. Δεν είπε ποτέ ότι είναι δικό του το τραγούδι. Νιώσατε εσείς που είπε δικό σας τραγούδι? Εγώ πάντα χαίρομαι όταν ένας γνωστός καλλιτέχνης που θαυμάζω λέει δικό μου τραγούδι. Θαυμάζω το Θέμη τον Αδαμαντίδη, έχει πει ένα δικό μου τραγούδι, είναι τιμή μου. Θαυμάζω το Βαλάντι, έχει πει δύο τραγούδια δικά μου, είναι τιμή μου. Δηλαδή. Πάντα ένας συνθέτης χαίρεται, αλλά δεν είπε ποτέ ότι θα το κυκλοφορήσει για δικό του. Σας το λέω γιατί μέσα στην αίθουσα ακούστηκε και από τα χείλη του Προέδρου που είπε είχε ανάγκη ο Παντελής Παντελής να τραγουδήσει τραγούδι του Μαγδάλη. Μα δεν είχε ανάγκη ο Παντελής Παντελής να τραγουδήσει. Η οικογένειά του το θέλει για δικό της. Όχι ο ίδιος ο συγχωρεμένος Παντελίδης. Κυρία Κουπλίδου, μόνο αν θέλετε να μας πείτε πότε αναμένετε τώρα να έχουμε απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα? Σε περίπου δύο μήνες. Άρα σε δύο μέρες αναμένεται η απόφαση για τα ασφαλιστικά, Ρούλα μου. Μήνες, τι είπα. Σε δύο μήνες η απόφαση για τα ασφαλιστικά, Ζήνα μου. Να πούμε όμως, αν μου επιτρέπετε, ότι η μητέρα του Παντελή Παντελίδη έκανε λόγο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου για 100 ακυκλοφόρητα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη που βρίσκονται στα χέρια της οικογένειας. Ισχυρίστηκε η κυρία Αθηνά ότι το τραγούδι του Παντελή εν τη γενέση το έχει η ίδια ακούσει. Την καθαρά Δευτέρα του 2015 το τραγούδισε ο Παντελής Παντελίδης ανάμεσα σε φίλους του που υπήρχαν στο σπίτι του Παντελή. Και από εκεί ένας από τους φίλους τράβηξε το βιντεάκι, αυτό που είδαμε να υπάρχει στο διαδίκτυο, που είναι ο ίδιος ο Παντελής να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. Είπε μάλιστα ότι υπήρξε και κατέθεσαν και έγγραφα στο δικαστήριο από αναρτήσεις που είχε κάνει ο κύριος Μακρύς νωρίτερα στο Facebook τον Οκτώβριο του 2018, όπου ανέφερε το συγκεκριμένο τραγούδι λέγοντας ότι είναι μουσική στίχη του Παντελή Παντελίδη και το cover είναι δικό του, δηλαδή απλώς το τραγουδάει ο Σπύρος Μακρύς, ότι αν είναι δυνατόν ο Παντελής να είχε ανάγκη να τραγουδήσει το τραγούδι του συγκεκριμένου τραγουδοποιού που κανείς δεν τον γνωρίζει, όπως αφέθηκε να εννοηθεί. Και ήταν χαρακτηριστική, όπως ακούσατε, και η φράση του Προέδρου όταν εξέταζε τον μάρτυρα, τον κύριο Μακρύ, λέγοντάς του ότι είχε ανάγκη ο Παντελής Παντελίδης, είπε, να μην τραγουδήσω Αλεξίου, να τραγουδήσω το τραγούδι του Μαγδάλη. Πώς μπορεί να αποδειχθεί λοιπόν σε ποιον ανήκει αυτό το τραγούδι? Έχουν κατατεθεί έγγραφα και από τις δύο πλευρές. Η κυρία Παντελίδη έχει καταθέσει
αφήσει το στικάκι όπου είναι καταγεγραμμένο από κινητό τηλέφωνο όλο το τραγούδι που έχει τραγουδήσει ο Παντελής Παντελίδης, γιατί στο διαδίκτυο Ζήνα μου έχει ανέβει μόνο το ρεφρέν, και ισχυρίζονται η οικογένεια ότι ο κύριος Σπύρος Μακρύς ή Σπύρος Μαγδάλης όπως είναι το κανονικό του όνομα, πήρε απλώς το ρεφρέν που είχε δει στο διαδίκτυο, έγραψε και ένα κουπλέ, λίγα στίχους δηλαδή, και επανέλαβε τρεις φορές το ρεφρέν, αλλάζοντας το απομακρυνθήκαμε σε απομακρύνθηκες και το οικειοποιήθηκε. Μία απόφαση που αναμένουμε να δούμε σε 2 μήνες ποιον θα δικαιώσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρούλα μου. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, το θρίλερ της μυστήριας εξαφάνισης με το Λαέρτη συνεχίζεται, θα είναι εδώ οι γονείς του. Χθες το βράδυ έκαναν οδηπορικό η Εύη Γιαρκιά, ο Γιώργος Τσούκαλης και ο Γιώργος Μανίκας, αλλά και ο κύριος Σταοξής, ο διακεκριμένος ποινικολόγος που πια είναι εμπλεκόμενος κι αυτός σε αυτή την ιστορία. Όλα αυτά θα τα δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και μην ξεχνάτε το θρίλερ στην Καλαμάτα, εκεί όπου πριν 2 χρόνια χάθηκε μια γυναίκα και υπάρχουν σημάδια ότι μπορεί αυτή η γυναίκα, τα οστά που βρέθηκαν, να ανήκουν σε αυτή τη γυναίκα. Δεν υπάρχει άλλη εξαφάνιση στη συγκεκριμένη περιοχή παρά μόνο αυτή η γυναίκα. Και όπως δείχνουν τα σημάδια, κάποια αντικείμενα που βρέθηκαν, και θα μας πει ο Γιώργος Σόμπολος σε λίγο, είναι σχεδόν τα ίδια που είχαν δηλώσει στην εξαφάνιση. Πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Σήμερα, θρίλερ με τα οστά γυναίκας σε παλιό νταμάρι στην Καλαμάτα. Υποψίες ότι ανήκουν στην 57χρονη αγνοούμενη της Μάνης. Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που βρέθηκαν. Ζωντανή σύνδεση και μαρτυρίες από το σημείο. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή έχω πάρα πολλά μηνύματα κόσμου. Τι έχει γίνει με τον Λαέρτη. Οι γονείς του λοιπόν είναι εδώ. Και η κυρία Ελεονόρα και ο κύριος Παναγιώτης και ο κύριος Τσούκαλης, που είναι από την αρχή σε αυτήν την υπόθεση, και ο κύριος Μανίκας και η Εύη Γιαρκιά. Και ο κύριος Σταοξής είναι και παρακολουθεί στο τηλέφωνο την κουβέντα μας. Σήμερα είχε μια υποχρέωση, χθες ήταν μαζί στο διπορικό και οπότε θα παρέμβει όποια στιγμή χρειαστεί. Τώρα, θέλω να δούμε το διπορικό, Εύη Γιαρκιά, που πήγατε χθες νύχτα. Δώσ' μας 2 στοιχεία πριν το δούμε. Λοιπόν, αυτή η περιοχή βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Νέας Χαλκιδόνας και Άνω Πατησίων. Αν κάποιος δεν ξέρει που είμαστε, θα νομίζω ότι είμαστε σε κάποιο ορεινό χωριό. Είναι απομονωμένο. Πραγματικά νιώσαμε φόβο και τρόμο. Σκοτεινά και ένα ποτάμι περνάει από κάτω. Πριν πάμε εμείς εκεί, ο κύριος Παναγιώτης με τη γυναίκα του, με συγγενείς, με φίλους, έχουν χτενίσει. Δεν είναι ειδικοί βέβαια οι άνθρωποι, την περιοχή. Είναι όμως δύσβατη και δύσκολη. Κύριε Παναγιώτη, σήμερα είστε πολύ στενοχωρεμένος. Ναι. Απογοητευμένος. Πολύ. Γιατί σήμερα. Γιατί περιμένω να έρθει το παιδί. Δεν το βλέπω. Όσες Ελεονόρα. Περνάνε. Σαν σήμερα μια εβδομάδα έχω αποχωθεί το παιδί μου. Δεν αντέχω άλλο. Ευχαριστώ όλους εσάς που κάνετε τα πάντα. Ευχαριστώ τους φίλους, τις συγγενείς, τα ξαντρέφια, το ψάχνω συνέχεια. Αλλά θέλω να παρακαλέσω και όλο τον κόσμο. Και με το παραμικρό που ξέρω να το πούνε, δεν αντέχω άλλο. Δεν είμαι καλά. Από την αστυνομία σας είπαν κάτι, ζήτησαν, κάνατε αυτό με το τηλέφωνο? Ναι. Το κάνατε? Ναι, το έχει ενημερωθεί. Τώρα, θα τα πούμε αμέσως μετά. Πάμε να δούμε το διπορικό μέσα στη νύχτα, μέσα στα σκοτάδια. Και αμέσως μετά θέλω να δω τι έγινε με την ελληνική αστυνομία και όλα αυτά που είπαμε. Γιατί πραγματικά είναι μια υπόθεση που μια εβδομάδα πάει πίσω και παραπίσω σε σχέση με κάποια στοιχεία. Παρακαλώ. Από αυτό το μέρος φέρεται ότι πέρασε ο Λαέρτης την περασμένη Τρίτη μετά τα μεσάνυχτα για να κόψει δρόμο. Από τότε δεν το ξανάδε ποτέ κανείς. Ένα θρίλερ σε εξέλιξη, μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο κύριος Τσούκαλης ασχολήθηκε από την πρώτη στιγμή. Εσείς κύριε Ταοξή ήρθατε στον τόπο που χάθηκε το παιδί. Ακριβώς. Ανέλαβα την εκπροσώπηση, την νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του Λαέρτη και θα προσπαθήσουμε να σηκώσουμε κάθε πέτρα προκειμένου
να αντλήσουμε στοιχεία, πληροφορίες για την ανέβρεση του Λαέρτη, ώστε ο Λαέρτης να γυρίσει ασφαλής στο σπίτι του, στη μητέρα του και στον πατέρα του που κλαίνε και σπαράζουν και περιμένουν το παιδί τους. Κατάλαβα ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Δυστυχώς το μυαλό όλων μας δεν πάει στο καλό, πάει στο κακό. Και ελπίζουμε να διαψευστούν αυτές μας οι σκέψεις και να έχουμε αίσιο και ευτυχές αποτέλεσμα. Νομίζω ότι όταν γίνεται το εγώ εμείς, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα. Εδώ έχουμε μια περίπτωση, όπως είπε και ο Βασίλης, με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, με μυστήριο ιδιαίτερο. Από εδώ, από αυτή τη διαδρομή, από πέρα Δεκελίας, υποτίθεται ότι θα παίρνωσε ο Λαέρτης για να κόψει δρόμο, για να πάει στο σπίτι, να έρθει στο σπίτι στα Ανοπατήσια. Να πήγαινε στο σπίτι στα Ανοπατήσια. Του είπε ο φίλος του ότι να τη πετάξω εγώ με αυτοκίνητο ή με το μηχανάκι στο σπίτι, να σε πάω, ούτε πέντε λεπτά δεν είναι. Όχι, λέει, μην φύγεις από το σπίτι γιατί έχεις τα παιδιά και τη γυναίκα σου. Θα πάω, θα κόψω δρόμο και θα πάω από γέφυρα και θα πάω σπίτι. Είμαι πολύ κοντά, ούτε σε 10 λεπτά θα πάω σπίτι. Προτίμησε να περάσει από το γεφυράκι. Από την γεφυράκι, ναι, να κόψει δρόμο. Έχω ψάξει όλα αυτά εδώ, μπήκα μέσα και σε αυτά τα καλύβια εδώ μέσα, έψαξα μήπως κάπου θα είναι και τα χορτάρια τα πάντα δεν άφησα γωνία να μην ψάξω το παιδί μου. Ήρθατε δηλαδή, με τη σύζυγό σας. Με τη σύζυγό μου και με τους φίλους του Λαέρτη και με τους αδέρφους, ήμασταν 10 άτομα που ήρθαμε εδώ. Η περιοχή εδώ θα πρέπει να ελεγχθεί βήμα προς βήμα. Έχει ελεγχθεί από τον πατέρα, έχει ελεγχθεί και εμείς χθες το βράδυ με τον συνάδελφό μου, τον Γιώργο Τομανίκα. Κάναμε αυτή τη διαδρομή λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Προφανώς πρέπει να ελεγχθεί και από ειδικούς όμως. Βεβαίως. Θα πρέπει να ελεγχθεί βήμα προς βήμα. Και έχουμε λοιπόν τρεις συμπτώσεις. Κλέβουν το μηχανάκι του. Χάνεται το τηλέφωνο. Ή εκλάπει το τηλέφωνο, ή του το πήραν το τηλέφωνο. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα έχουμε όλα. Και αμέσως μετά εξαφανίζεται και ο ίδιος. Είναι συμπτώσεις που δεν μπορεί να μείνουν έτσι χωρίς εξακρίβωση. Έβαζε πολύ νερό ή... Την ημέρα που ήμασταν εμείς, ναι. Και τις δύο μέρες που ήμασταν. Γιατί είχε βρέξει απάνω και ερχόταν το νερό. Χθες, Βασίλη, που ήρθαμε εμείς αργά το βράδυ, μετά τις 12.30. Εδώ και τα σημεία εκείνα δεν φαινόταν. Μετά τη βροχή, Δεν φαινόταν, δηλαδή, λες και ήταν, είχε γεμίσει το χείμαρο, ας πούμε. Η κήτη του ποταμού υπάρχει ενδεχομένο, σκεφτόμαστε ότι μπορεί να κρύβει κάτι. Γι' αυτό θέλουμε να ερευνηθεί, Βασιλή. Πάντως, κοιτάξτε, το κάγκελο εδώ, κοιτάξτε σε τι ύψος είναι. Είναι στο στήθος ενός άντρα με κανονικό και να χάσει τις αισθήσεις από ο άλλος. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πέσει. Μόνο να το... Ή αυτοκτονική διάθεση πρέπει να έχει κάποιος ή εγκληματική ενέργεια. Ναι. Αλλιώς δεν μπορεί να υπερπηδήσει αυτό το εμπόδιο. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι μέχρι τώρα οι αρχές δεν έχουν επιμεληθεί και δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου, θα έλεγα, με την εξαφάνιση του Λαέρτη. Αν και έχει πάει ο κύριος Παναγιώτης στην αστυνομία, όπως είπε και ο Καραϊβάς, ο Γιώργος, με πολύ αργούς ρυθμούς. Εμείς λοιπόν, για να επισπεύσουμε τις διαδικασίες και για να ευαισθητοποιήσουμε τις αρχές, επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα στην σχολή Ευελπίδων, στη δικασία της σχολής Ευελπίδων, με τον κύριο Παναγιώτη. Ταυτόχρονα μετά θα πάμε να καταθέσουμε την αναφορά στην ΓΑΔΑ, στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Ζωών και Εγκλήματος κλπ, προκειμένου να έχουν και το επίσημο έναυσμα και την επίσημη αφορμή από μας για να ξεκινήσουν την έρευνα. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Η εικόνα αυτής της τοποθεσίας, αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους που μας βλέπουν τώρα πού νομίζετε ότι είναι, θα μας απαντήσουν ότι, νομίζουν ότι είναι σε κάποιον απόμερο καταβλισμό και όμως σε ακτίνα 30-40 μέτρων βρίσκονται πολυτελείς πολυκατοικίες και πολυτελείς κατοικίες, αλλά εδώ αυτή την ώρα αυτός ο τόπος προκαλεί δέος, φόβο, τρόμο και ανασφάλεια. Αισθάνομαι ότι δεν χάνω τις ελπίδες ποτέ.
Θέλω να ξεκινήσω με σένα, Γιώργο. Θα παραμείνω σε αυτά που είπα χθες. Λυπάμαι. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός, και κάνω κι εγώ τώρα, ας πούμε, και στο τέλος βρισκόμαστε μπλεγμένοι, να μην πω, γιατί μιλάμε. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να πηγαίνει να ψάχνει μόνος του, να βρει το γιο του σε συγκεκριμένη διαδρομή, να πηγαίνει, να μην τον έχει βοηθήσει κανείς, να πάνε στο σημείο, να κάνουν τη διαδρομή, εδώ να πηγαίνει μόνο στα θέμα, χορτάρια. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι σε κανονικές συνθήκες μιας οργανωμένης πολιτείας, οργανωμένου κράτους, οργανωμένης αστυνομίας, οργανωμένης πυροσβεστικής, ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο κάποια πράγματα. Καταρχήν μιλάμε για το... Αυτό είναι ο Ποδονύφτης ή το ρέμα Χελιδονούς? Ποδονύφτης. Πού εκβάλλει, πού είναι βυθισμένος, γιατί το λέω αυτό, γιατί θα πρέπει να, να πάνε στελέχη της ΕΜΑΚ. Ακριβώς. Να ψάξουν προς μέσα, το παρόν ψάχνει ο κύριος Παναγιώτης. Γιώργο, εγώ γνωρίζω ότι πέφτει στο ποτάμι, το συγκεκριμένο. Στο Κυφισό, ναι. Και πρέπει να έχουν πάει πριν τη βροχή. Η βροχή το νερό ήταν τόσο ορμητικό που θα μπορούσε να παρασύρει ένα ανθρώπινο σώμα. Προχτές το βράδυ που πήγαμε εμείς, Γιώργο, κάποια σημεία που επισημάναμε με τον κύριο Παναγιώτη, τα οποία τα επισήμανε και ο κύριος Παναγιώτης από ό,τι μου είπε εκ των υστέρων. Υπάρχει ένα σημείο που φαίνεται, ένα μπετό στην άκρη, το οποίο δεν φαινόταν καν. Ενώ χτες, Φερρυπίν, που δεν υπήρχε βροχόπτωση την προηγούμενη, φαινόταν. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι το συγκεκριμένο ποτάμι, όταν βρέχει, μπορεί να ανεβάσει και 20 και 30 πόντους επάνω. Να θυμηθούμε ότι την Τρίτη έβρεχε. Ίσως και περισσότερο. Από το μεσημέρι έβρεχε την Τρίτη. Και σημεία τα οποία χτες τα βλέπαμε με τα μάτια μας, προχτές δεν τα βλέπαμε καν, διότι το νερό ήταν πάρα πολύ. Και μάλιστα και τις προηγούμενες μέρες που είχε πάει ο κύριος Παναγιώτης, μου λέει το ίδιο πράγμα είχα παρατηρήσει και εγώ. Απευθυνόμενος. Όταν το παιδί εξαφανίστηκε, είχε βροχόπτωση? Όχι. Πάντως, δεν υπάρχει... Αλλά εδώ πέρα τι γίνεται. Αυτό που λέει ο Γιώργος πρέπει να γίνει από τους ειδικούς. Ο καθένας είναι ειδικός σε κάτι. Ούτε εμείς έχουμε την εξειδίκευση αυτή, ούτε ο κύριος Παναγιώτης, ούτε ένας ρεπόρτερ. Γιατί το σημείο είναι τέτοιο που πραγματικά αυτό που είπε η Εύη στην αρχή, ενώ είναι 30-40 μέτρα από πολυτελείς πολυκατοικίες, από την κεντρική λεωφόρο που ανεβαίνουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, νομίζει κανείς ότι είναι σε ένα απόμερο μέρος, σε έναν καταβλισμό. Και εγώ δεν ξέρω πού. Είναι σαν κρυψώνα. Ακριβώς. Ζήνα... Άρα, για να... Εγώ ξαναέρχομαι στο σημείο ότι ο Λαέρτης είχε δώσει ραντεβού εκεί μέσα και δεν τον πήγε ο φίλος του. Γιατί ένας άνθρωπος, δηλαδή σε μένα, άμα μου λέγανε να με πάνε στο σπίτι, το μόνο εύκολο που θα έλεγα. Πρόκειται θα για ένα παιδί με πολύ φιλότιμο, βέβαια, και ενδεχομένως λαμβάνω υπόψη και αυτή την απάντηση που μας έδωσε ο άνθρωπος. Τη λαμβάνω σοβαρά υπόψη. Από το φιλότιμο να μην αφήσει ο άλλος την οικογένειά του, να μην τον ταλαιπωρεί και σου λέει θα κόψω δρόμο. Ωραία. Πάει λοιπόν από αυτό το δρόμο. Από τη στιγμή που οι γονείς αμέσως δήλωσαν την εξαφάνιση, γιατί δεν πήγαν κάποιοι άνθρωποι να ψάξουν στο σημείο αμέσως? Αυτό είναι ένα θέμα. Θα πρέπει αμέσως να... Εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και σημείωνα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ανάμειξη, η εμπλοκή του κυρίου Ταουξή στο συγκεκριμένο θέμα. Ετοιμάστε τον κύριο Ταουξή. Εγώ, εμείς εδώ σαν εκπομπή μπορούμε να κάνουμε μια έκκληση στην Υπουργό Δημόσιας Τάξης, στον Αρχηγό της Αστυνομίας, στον Διοικητή της Ασφάλειας, στον Αττικάρχη. Να σταματήσουν να βλέπουν αυτή την υπόθεση σαν μια εξαφάνιση ενός Αλβανού. Έχει χαθεί ένας άνθρωπος. Είναι χρέος, είναι οφειλή τους. Εγώ σου λέω πώς το αντιμετωπίζουν και πώς το διαχειρίζονται. Αν στη Βόρειο Ήπειρο ένας Έλληνας χανόταν. Ζηνά, δεν θέλω να. Και εγώ δεν θέλω, γι' αυτό λέω. Δεν και, θέλω να και προσπαθώ να είμαι. Γι' αυτό λοιπόν και λέω ότι είναι. Και από χθες το λέω ότι είναι πολύ σημαντική η εμπλοκή και ειδικά ενός ανθρώπου, ενός ποινικού λόγου, σαν τον κύριο Ταουξή, με το διαμέτρημα, προκειμένου να ασκηθούν, όχι μόνο να λυθούν. Γιατί είναι και πρόεδρος της Ένωσης Ποινικών Λόγων, έτσι. Όχι μόνο για να λυθούν κάποιες νομικές αγκυλώσεις, όπως ας πούμε για το Silver Alert. Είναι απαράδεκτο για μένα τόσες μέρες να μην έχει δημοσιοποιηθεί στο Silver, η αναγγελία της εξαφάνισης. Που όμως δεν ευθύνεται το Silver Alert, είναι νομικά θέματα. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Το Silver Alert κάνει πάρα πολύ καλή τη δουλειά του, αλλά υπάρχουν νομικές αγκυλώσεις. Και το δεύτερο, αφού ξεπεραστεί η προσπάθεια που θα κατατείνει ο κύριος Ταουξής, είναι η μία προς αυτή την κατεύθυνση. Η δεύτερη είναι να κινητοποιηθεί
η αρμόδια συντεταγμένη πολιτεία για την αναζήτηση αυτού του ανθρώπου, ζωντανού ή νεκρού. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις την εικόνα αυτών των δύο ανθρώπων εδώ πέρα. Που θυμάσαι πως ήταν την πρώτη μέρα και πως σιγά σιγά όσο περνούν οι μέρες χειροτερεύει το συνέστημα. Καταρχήν τους. Φαίνεται... Τώρα, Κυρνίκο, είσαστε και τους παρακολουθείτε. Δώρα, πάρε το μικρόφωνο. Πώς ήταν η μανούλα και ο μπαμπάς την πρώτη φορά που ήρθανε? Μας είχαν δώσει την αίσθηση ότι είχαν την ελπίδα και τώρα πια σήμερα βλέπουμε ότι η ελπίδα έχει αρχίσει και φεύγει. Πρέπει η πολιτεία να κινητοποιηθεί. Λυπάμαι πολύ που έχει αργήσει τόσο. Ράνια, γιατί είσαι και εσύ από την αρχή εδώ. Έχουν χάσει την ελπίδα τους. Κρίμα. Έχουν χάσει την ελπίδα τους οι άνθρωποι. Το Γιώργο. Γιώργο, και εσύ, ήσουν εκεί. Μπορεί να υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες. Είναι μια περιοχή που ζουν άνθρωποι. Είναι μια περιοχή που ζουν, Μαρία. Υπάρχει μια γέφυρα, αλλά είναι το σημείο τέτοιο που πραγματικά σου δίνει την αίσθηση ότι δεν έχουν εικόνα από τις πολυκατοικίες, γιατί είναι και τα δέντρα. Φωνές, για παράδειγμα, μπορεί να ακούστηκαν σε κάποιο σπίτι ή δεν υπάρχει καν αυτό. Μπορεί, ναι. Έχει ερωτηθεί αυτό το πράγμα, αλλά μπορεί και να μην ακούγονται. Μπορεί δηλαδή, και να μην ακούγονται. Είναι χειμώνας, τα παράθυρα κλείνουν. Το σημείο είναι αρκετά μεγάλο από τη μία όχθη στην άλλη που είναι οι πολυκατοικίες. Κόσμος περνάει, αλλά υπάρχει και κόσμος. Προχτές, Φερρυππίν, που περάσαμε με τον Γιώργο, υπήρχαν άτομα σε ένα σημείο που είχε δει στο αντίστοιχο σημείο και ο κύριος Παναγιώτης, που για μένα καπνίζανε τσιγαριλίκια εκείνη την ώρα, ας πούμε. Είναι, καταλαβαίνουμε είναι ότι είναι κόσμος. Είναι πολύ δύσβατο. Δεν είναι και καλή. Να ελέγξει κάποιος. Δεν περνάει και. Πολύ δύσβατο. Τι λες, Γιώργο? Είναι πάρα πολύ δύσβατο, έχει καλαμιές. Περνάνε άτομα τα οποία μέτρα, είναι αλλοδαπή, δουλεύουν εκεί κοντά πάρα πολύ. Φοβάσαι το βράδυ. Σου δημιουργεί την αίσθηση, Μαρία. Για να ακούσουμε τον κύριο Τάουξη. Κύριε Ταοξή, καλό μεσημέρι. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκ μέρους της οικογένειας και εκ μέρους όλων που μπαίνετε έτσι ως ομπρέλα σε αυτή την οικογένεια για να τη βοηθήσουμε, σε αυτή την οικογένεια των Βορειοϋπηρετών που είναι στη χώρα μας και έχασαν. Θα επαναλάβω αυτό που είπε η μητέρα του Γιακουμάκη στα δικαστήρια. Γιώργο μου, να το επαναλάβεις εσύ, Γιώργο Καραϊβάς. Παιδί έχασαν. Όχι πορτοφόλι, και επειδή όχι πραγματικά δεν μπορώ να συγκρατήσω την οργή μου, θέλω να το πω αυτό. Η αστυνομία δεν είναι μόνο και μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι λαϊκισμός. Εγώ το δέχομαι, είναι ομός και απροκάλυπτος λαϊκισμός. Αλλά η αστυνομία δεν είναι μόνο. Η αστυνομία δεν είναι μόνο για το Μαξίμου, δεν είναι μόνο για τα κόμματα, δεν είναι μόνο για τους βουλευτές και τους μεγαλοπαράγοντες και τους ισχυρούς. Εδώ έχουμε τόσες μέρες μια κραυγή αγωνίας και μια έκκληση για βοήθεια από δύο συγκεκριμένους ανθρώπους. Λιώνουν οι άνθρωποι. Με αξιοπρέπεια. Έτσι. Λιώνουν από την αγρυπνία και από την αγωνία. Και το αφήνεις αυτό το πράγμα έτσι. Πρέπει να το αντιληφθούν κάποια στιγμή ότι πρέπει να βγουν από αυτή τη στενοκέφαλη, τη γραφειοκρατική τους λογική αντίληψη και να σταθούν επιτέλους δίπλα στον πολίτη. Κύριε Ταοξή. Χαίρετε. Από το εφετείο κακουργημάτων Αθηνών. Να συγχαρώ καταρχήν την συνεργάτηδά σας, την κυρία Εύη, που εχθές έκανε ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ μες τη νύχτα στο Γεφτάκι που κάναμε το διπορικό της τελευταίας διαδρομής του Λαέρτη. Ελπίζω να μην είναι η τελευταία διαδρομή της ζωής του. Με εντυπωσίαζε ότι περνάγαν άγνωστοι άνθρωποι και ρωτώντας, δήλωναν τη συμπαράστασή τους στην ηθική και την ψυχική προσέγγιση και δίνανε κουράγιο και ελπίδες στον κύριο Παναγιώτη. Εμείς όλο το γραφείο μου σήμερα έχει πέσει με τα μούτρα και συντάσσουμε μηνυτήρια αναφορά. Σε μισή ώρα από εδώ θα μεταβώ στη Γαδά. Έχω ραντεβού με το τμήμα εγκλημάτων κατά ζωής και θα αναδειχθεί ο διευθυντής, ο κύριος Ντουίτσης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός αξιωματικός, υπέροχος άνθρωπος. Ένας εξαιρετικός αξιωματικός με τεράστια εμπειρία σε τέτοια θέματα. Ναι, συμφωνώ. Κακώς δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι τώρα η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, αύριο ή μεθαύριο, θα πάμε και στην εισαγγελία πλημελιωδικών με συγκεκριμένη μηνυτήρια αναφορά, γιατί τα μηνύματα δεν είναι δυστυχώς ενθαρρυντικά. Μετά από μια εβδομάδα, 8 μέρες, 9 έχουν περάσει μέχρι σήμερα, για να ζητήσουμε την ένομη προστασία όπως τη δικαιούται ο Λαέρτης και η οικογένειά του και ο κάθε Λαέρτης που ζει και κινείται και δραστηριοποιείται και εργάζεται και ζει και μεγαλώνει σε αυτή τη χώρα. Έτσι, γιατί είπατε πριν κάποια πράγματα, ναι, δεν μπορεί να απολαμβάνει μόνο της προστασίας η κυρία Παπακώστα και να θέλει 50 αστυνομικούς, γιατί δίθεν φοβάται
και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει δεν ξέρω πού, ενώ κυκλοφορεί με θρακισμένη Mercedes και με στρατό, με στόλο υπηρεσιακών αυτοκινήτων που την προστατεύουν. Κυρίως και προεχόντως... Εγώ κύριε Ταοξή, επειδή την κυρία Παπακώστα τη γνωρίζω προσωπικά και έχουμε κάνει και μια τέτα τέτα συνέντευξη και επειδή έχει μια οικογένεια μοναδική, θέλω να πω ότι είναι από εκείνες τις πολιτικούς που είναι πάνω από τον άνθρωπο και τις κάνω και εγώ έκκληση να δει προσωπικά το θέμα και να βοηθήσει αυτή την οικογένεια, γιατί πραγματικά η κυρία Παπακώστα είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Είναι κοντά στον άνθρωπο και έχουν βαδίσει στα ίδια μονοπάτια. Και με την κυρία Λεωνόρα και με τη Ζήνα και με τον καθένα. Αρχή άνδρα και γυναίκα δείκνηση. Δεν μπορεί να ξεχάσει η Κατερίνα, η Παπακώστα, ότι ξεκίνησε από την Αγία Βαρβάρα και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Βαρβάρας και τώρα να λέει ότι φοβάται και θέλει 50 αστυνομικού να την προστατεύουν. Όχι, οι 50 αστυνομικοί πρέπει να βγουν στις περιπολίες και να προστατεύουν τον πολίτη. Και να επιλαμβάνονται τέτοιων περιστατικών σαν την εξαφάνιση του Λαέρτη. Κύριε Ταοξή. Έχω πολύ μεγάλο θυμό. Το καταλαβαίνω. Γιατί έρχεστε και από την υπόθεση στο μάτι και είναι πολλά μαζεμένα για σας αυτή τη στιγμή. Πείτε μου τώρα για να ολοκληρώσουμε κάπως εδώ σήμερα, γιατί αύριο θα έχουμε νεότερα. Εσείς σήμερα πάτε στη Γαδά. Πάω στον κύριο Ντουίτσι, στον διευθυντή της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Καταζωής, να του αναφέρω το περιστατικό και να ζητήσω την άμεση δραστηριοποίηση και κινητοποίηση της υπηρεσίας του. Και αν θέλετε και μία... Αύριο πάμε στον εισαγγελέα. Και μία παρένεση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ταοξή, να ζητήσετε και τη βοήθεια της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, στην προκειμένη περίπτωση. Είναι προφανές ότι όλες οι υπηρεσίες που πιθανόν να είναι χρήσιμες και θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να κινητοποιηθούν, είναι προφανές ότι θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς θα ζητήσουμε τη βοήθεια από κάθε συναρμόδιο φορέα. Μάλιστα. Κύριε Ταοξή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Τσούκαλη, θέλω να μου πεις πραγματικά, αν πιστεύεις αυτή τη στιγμή ότι ο Λαέρτης είναι σε κίνδυνο. Σίγουρα μετά από τόσες μέρες, επειδή δεν πρέπει να χαϊδεύουμε καμιά φορά τα αυτιά, υπάρχει η αγωνία και για το χειρότερο. Γιατί έτσι αισθάνομαι, να είμαι ειλικρινής. Από εκεί και πέρα όμως, οξύμορα θα πω ότι έχω την ελπίδα ότι ο Λαέρτης θα ξαναχτυπήσει την πόρτα, όπως είπε ο κύριος Παναγιώτης, θα μπει στο σπίτι του, ευελπιστούμε στο καλό σενάριο. Οφείλω όμως να πω ότι υπάρχουν παράμετροι που πρέπει να ψάξουμε. Χτες το βράδυ, Φερρυππίν, έφτασε στα αυτιά μας μια άλλη πληροφορία, την οποία την έχω συζητήσει με τον κύριο Παναγιώτη, που και αυτή πρέπει να διευκρινιστεί για να μπει στο. Και να αξιοποιηθεί. Και να αξιοποιηθεί ανάλογα. Είναι λεπτομέρειες. Είχαμε ένα ραντεβού που δεν θέλω να αναφερθώ. Όχι, Γιώργο μου, και εγώ τα ξέρω, δεν θέλω να πούμε τίποτα. Στο σπίτι του κύριου Παναγιώτη, σήμερα θα έχουμε κι άλλο ραντεβού. Έχουμε κάνει κι άλλα ραντεβού, κι άλλα τηλέφωνα, κι άλλες επαφές. Αλλά. Αν ο κύριος, θέλω να σου πω κάτι. Ο κύριος Παναγιώτης δεν είχε απευθυνθεί σε μια εκπομπή. Η κυρία Ελεονόρα δεν. Αυτή τη στιγμή θα ήταν πού? Θα ήταν μέσα στην απελπισία. Και μετά η τηλεόραση υποκαθιστά τις αστυνομικές αρχές. Θα ήταν πραγματικά σε μια απελπισία. Και επειδή όταν ζεις κάποιους ανθρώπους, Ζήνα μου, αυτό είναι το εκείνο που θέλω να επισημάνω. Βλέπω μια οικογένεια, νοικοκυρέους ανθρώπους που δουλεύει όλη η οικογένεια. Ο Λαέρτης με δύο δουλειές το παιδί. Γι' αυτό και χτες το βράδυ που είμαστε εκεί στη γέφυρα, συζητώντας και με κάποιους περαστικούς αλλά και με τον κύριο Παναγιώτη, του είπα μια λεπτομέρεια. Γιατί μου είπε η μητέρα, αν έχει γίνει κάτι να πληρώσει, να είναι καλά. Λέω να σας πω κάτι. Η δική μου αίσθηση είναι η εξής. Ένα παιδί το οποίο δουλεύει σε δύο δουλειές δεν μπλέκει εύκολα σε περιπέτειες. Γι' αυτό λοιπόν ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα και φοβόμαστε κάτι άλλο μην έχει συμβεί. Και ειδικά το τελευταίο που θέλει και αυτό να διευκρινιστεί, που έχουμε συζητήσει, που δεν θέλω να το αναφέρω στον αέρα. Είναι μια παράμετρος. Και από εκεί και πέρα, με τον κύριο Ταοξή, να γίνουν οι ανάλογες κινήσεις. Κάπως έτσι να ολοκληρώσουμε. Να γίνουν οι ανάλογες κινήσεις. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την εξαφάνιση του Λαέρτη. Μου ζήτησε ο ταξιτζής που με μετέφερε στο ρεπορτάζ εχθές να πω κάτι. Συζητούσαμε λοιπόν για το πώς αυτό το νέο παιδί μπορεί να χάθηκε. Και ίσως λέμε ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχουν άνθρωποι εξαρτημένοι. Και μου είπε λοιπόν ο οδηγός ταξί το εξής πολύ σωστό κατά τη γνώμη μου. Ότι ο εξαρτημένος όταν θέλει να κλέψει, μπορεί να σε χτυπήσει, να σε τραυματίσει, φεύγει. Δεν σε εξαφανίζει. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό και μου λέει, σε παρακαλώ, πες το στο πλατό. Μήπως οι άνθρωποι που το ακούσουν.
Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, κυρία Ελεονόρα, μη χάνετε την ελπίδα. Γιατί πραγματικά σε αυτές τις υποθέσεις πάντα υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που φωτίζει την υπόθεση. Αυτή τη λεπτομέρεια αναζητούμε αυτή τη στιγμή και είναι δίπλα σας οι εμπειρότεροι. Αν και η ελληνική αστυνομία, η πυροσβεστική και όλοι οι φορείς μπουν σε αυτό το παιχνίδι με την ίδια ζεστασιά και ζέση, τότε όλα θα είναι καλύτερα και θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Επιβάλλεται να σκεφτόμαστε το καλό σενάριο, Ζήνα μου. Και γι' αυτό σκεφτόμαστε. Και ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει τελικά. Δεν θέλω να μας λες ευχαριστώ. Θα κάναμε ό,τι θα θέλαμε να κάνουν οι άλλοι για μας. Για μένα, για τη Δώρα, για τον Κυρνίκο, για τη Ράνια, για τον Γιώργο. Η κάθε μάνα ζει για τα παιδιά τους. Εγώ δεν θέλω ζωή άμα δεν έχω τα παιδιά μου. Άμα δεν έρθουν έρθει στο σπίτι, εγώ τι να την κάνω τη ζωή μου. Που δεν ξέρω που είναι, που δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν αντέχω άλλο. Τόσο καιρό κάθομαι μόνο με ηρεμιστικά. Τι να κάνω, τι να κάνω. Έκκληση λοιπόν από αυτή τη μάνα, αν κάποιοι γνωρίζετε. Ναι, αυτό είναι πιο βασικό. Αν κάποιος άκουσε, αν κάποιος είδε κάτι εκείνο το βράδυ, γιατί συναντήσαμε και έναν άνθρωπο που δεν θέλουν να πούμε λεπτομέρειες. Όχι, όχι, Γιώργο, ξέρω, λόγο, γι' αυτό δεν μιλάμε. Που μας είπε κάποιες λεπτομέρειες, περνάει κόσμος. Μπορεί και να πήρε ένα ταξί και πήγε κάπου. Από πού να το ξέρω, γι' αυτό λέω. Από πού. Γι' αυτό χρειάζονται. Χρειάζεται. Έστω και ανώνυμα κάποιος αν είδε, αν άκουσε κάτι. Όπως επίσης και το στενό του περιβάλλον, οι άνθρωποι που τον γνώριζαν και κάτι ξέρουν, να το πούν. Γιατί αυτή η μάνα και αυτός ο πατέρας και η οικογένεια αγωνιούν. Αυτή η μάνα και αυτός ο πατέρας φύγανε από τη Βόρειο Ήπειρο, ήρθαν εδώ, δούλεψαν σκληρά, πάλεψαν, μεγάλωσαν το Λαέρδη και τα άλλα. Δουλεύουν, Ζήνα, ακόμη. Έτσι. Ζήνα, και τα άλλα παιδιά. Έχουν ασχοληθεί και τα αλβανικά μέσα, να ξέρεις, με την υπόθεση. Ναι, μου το έλεγες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Εμείς και αύριο θα είμαστε εδώ. Έχουμε νεότερα να σας πούμε. Και πραγματικά νομίζω ότι νιώθω και πιο ήρεμη που μπήκε και ο κύριος Ταοξής στην ομάδα αυτή. Γιατί νομίζω πως χρειάζονται κάποιες νομικές κινήσεις για να προχωρήσουν τα πράγματα. Το νομικό κομμάτι μπορεί να καλυφθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και με τα τηλέφωνα που πήγε, Γιώργο. Ναι, έχουμε απάντηση. Έχουμε απάντηση. Δεν χρειάζεται να τα πούμε, όχι. Να πούμε τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Θρίλερ με τα οστά γυναίκας σε παλιό νταμάρι στην Καλαμάτα. Υποψίες ότι ανήκουν στην 57χρονη αγνοούμενη της Μάνης. Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που βρέθηκαν. Ζωντανή σύνδεση και μαρτυρίες από το σημείο. Πάμε τώρα σε αυτό το θρίλερ της Καλαμάτας όπου βρέθηκε ανοστά. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Σόμπολος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι και η κυρία Βασιλική, η αδελφή της γυναίκας που είχε εξαφανιστεί πριν 2 χρόνια. Κυρία Βασιλική, καλό μεσημέρι. Γεια σας, κυρία Δήμα. Βασιλική μου, θα μιλήσουμε σε λίγο, να ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Σόμπολο, καθώς βρίσκεται στο σημείο που βρέθηκαν τα οστά. Γιώργο μου. Ζήνα, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην Καλαμάτα. Πίσω μου βλέπετε την πόλη της Καλαμάτας και περίπου 4 χιλιόμετρα από το σημείο, από την πόλη βρισκόμαστε εδώ στα παλιά Λατομεία. Βλέπετε ακριβώς το κομμένο βουνό των Λατομείων και ακριβώς από κάτω εδώ στους πρόποδες του βουνού την Κυριακή το απόγευμα ένας άνδρας ο οποίος είχε βγάλει τα σκυλιά του, κυνηγός, είχε βάλει τα σκυλιά του να περπατήσουν, να γυμναστούν, βρίσκει, εντοπίζει σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο τα ρούχα και τα οστά ενός ανθρώπου. Αμέσως καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος έπαθε σοκ, ειδοποιεί την αστυνομία, έρχονται εδώ πέρα οι αστυνομικοί, αποκλείουν τον χώρο, εντοπίζουν οστά ενός ανθρώπου τα οποία ανήκουν σε γυναίκα όπως προκύπτει τελικά από τις έρευνες. Είχε η γυναίκα αυτή πρωτού πεθάνει, φορούσε μια ζακέτα και ένα μπουφανάκι. Το ένα παντελόνι βρέθηκε σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου 7-8 μέτρα μακριά προς το εκείνο το σημείο, ενώ δίπλα της βρέθηκε ένα τσαντάκι μέσης, βραχιόλια που είχε προφανώς στο χέρι της,
τηλεκάρτες και άλλα μικροαντικείμενα. Αμέσως σήμερα συναγερμός, γιατί όπως καταλαβαίνετε εδώ σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, βλέπετε τις εικόνες σας από τον Γιάννη τον Ποδόγυρο, τον εικονολήπτη μας, βρισκόμαστε στο παλαιό λατομείο της Καλαμάτας. Εδώ δεν έρχεται κανείς για βόλτα, είναι πολύ δύσβατο το σημείο για να φτάσεις εδώ πέρα. Μόνο κυνηγοί έρχονται εδώ και αυτοί πάλι με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί όπως βλέπετε όλοι αυτοί οι βράχοι έχουν αποκολληθεί τον τελευταίο καιρό και πέφτουν συνέχεια κομμάτια, οπότε για λόγους ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι είναι καλός κυνηγότοπος όπως μας είπανε, το αποφεύγουν και δεν έρχονται εδώ πέρα. Άρα για να φτάσει η γυναίκα να καταλήξει σε αυτό το σημείο, λένε οι αστυνομικοί, κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να έχει πέσει ή να την έριξαν από την κορυφή του βουνού, περίπου, βλέπετε, είναι περίπου 60-70 μέτρα σε ύψος. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ακόμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται έρευνες από ειδικό ανθρωπολόγο για να επιβεβαιώσει και μέσω του γενετικού υλικού, του DNA δηλαδή, εάν η σωρό, τα οστά που βρέθηκαν εδώ πέρα, ανήκουν στην 57χρονη γυναίκα, την 57χρονη Χριστίνα, η οποία έχει εξαφανιστεί τον Οκτώβριο του 2017 από την Καλόγρια, ή εάν μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει καταχωρημένη εξαφάνιση στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, άλλης γυναίκας. Χρονολογικά θα μπορούσε να συμπίπτει, λένε πηγές με τις οποίες μιλήσαμε εδώ από την Πολυσυνδιακή. Θα ακούσουμε τι λέει και η αδελφή. Όμως, περιμένουμε. Θα ακούσουμε τι λέει και η αδερφή Γιώργο μου, όμως σε αυτό το σημείο να δούμε τι σου δήλωσαν ο αυτόπτης μάρτυρας. Με ποιους μίλησες, Γιώργο μου? Είναι ο δήμαρχος της περιοχής, ο οποίος ήρθε εδώ με τους αστυνομικούς, τους έφερε, γιατί δεν είναι εύκολο να φτάσει κανείς εδώ πέρα. Και ο άνθρωπος, ο οποίος ο σκύλος βρήκε το οστό και οδήγησε τις έρευνες εδώ πέρα. Ο άνθρωπος δηλαδή που βρήκε ουσιαστικά τα οστά και τα ρούχα και τα αντικείμενα που βρέθηκαν δίπλα. Και μετά θέλω να ακούσουμε την κυρία Βασιλική, γιατί η κυρία Βασιλική νομίζω πήγε στην αστυνομία, να δούμε τι της είπαν εκεί. Παρακαλώ. Την Κυριακή το απόγευμα πήγαινοντας στην συνηθισμένη μου βόλτα τα σκυλιά μου. Τα σκυλιά κάποια στιγμή φύγανε αριστερά. Μόλις τα είδα, τους φώναξα, γυρίσανε. Περπατήσαμε, κάναμε τη βόλτα μας, περπατήσαμε πάνω στο βουνό. Στο γυρισμό, λέω, δεν πάω να δω γιατί τα σκυλιά ήταν τόση ώρα εκεί πέρα, περιμένανε. Και όπως προχώραγα, βλέπω ένα λευκό κέλυφο. Στην αρχή το πέρασα για χελώνα. Και όσο πλησίαζα, βλέπω ότι ήταν κρανίο, είδα και ρούχα και αριστερά και δεξιά διασκορπισμένα κόκαλα. Ήρθε η αστυνομία, με πήρε, τους κατέδειξα το σημείο. Πώς γίνεται να μην την πρόσεξε κάποιος? Τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια δεν ανεβαίνουν απάνω κυνηγοί, για το λόγο ότι υπάρχουν πολλές πτώσεις βράχων. Για πείτε μας λίγο, εσείς πότε ήρθατε εδώ πέρα στο σημείο? Εγώ ήρθα παρέα με τους αστυνομικούς για να βοηθήσω στην προσβασιμότητα ή αν υπάρχει κάποιος δρόμος. Πού βρέθηκε, για δείξτε μας λίγο, πού βρέθηκε? Βρέθηκε σε αυτό το σημείο εδώ, μπροστά. Εδώ, από ό,τι γνωρίζω κι εγώ, σε αυτό το σημείο. Είναι ένα εμφανές σημείο. Εντάξει, όλοι έχουμε περάσει λίγο πολύ. Κανένας δεν διαπίστωσε κάτι. Θα μπορούσε να έχει πέσει από ψηλά, από εκεί, βλέπουμε από την κορυφή. Όλα είναι πιθανά. Η πρόσβαση πάνω στο βουνό δεν είναι εύκολη. Πρέπει να περπατήσεις αρκετά για να φτάσεις μέχρι εδώ. Η μορφή του λατομείου έτσι, που είναι απότομο. Αν είναι βραδινές ώρες και κάποιος κατεβαίνει βραδινές ώρες, δεν έχει φως της ημέρας, σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν θα το αντιληφθεί νωρίτερα ότι φτάνει σε γκρεμό. Ήταν κάποια αντικείμενα που υποδηλώνουν γυναίκα. Τα ρούχα, κάποιο τσαντάκι από ό,τι γνωρίζω, αυτά. Ένα ρολόι, ένα δακτυλίδι, κάτι τέτοιο. Τώρα δεν είναι, λεπτομέρειες δεν έχω, γιατί δεν ήμουν εδώ όταν έγινε η περισυλλογή. Αν μιλάμε για την... Αν είναι αυτή η γυναίκα, από τη στούπα για να έρθει εδώ δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση? Είναι καμιά ώρα σχεδόν η στούπα από εδώ πέρα. Η στούπα μια ώρα με το αυτοκίνητο. Να περάσει τη στούπα, να περάσει από όλη την Καλαμάτα, να ανέβει στα Λέικα και να βρεθεί εδώ, είναι λίγο απίθανο. Μάλιστα. Δώστε μου και τον Γιώργο Σόμπολο και την αδελφούλα της να δούμε τι θα μας πει, την κυρία Βασιλική. Καλό μεσημέρι, κυρία Βασιλική, και πάλι. Ναι, γεια σας. Τι σας είπαν από την αστυνομία? Η μία σας αδερφή έχει πάει στην Αμερική νομίζω και τώρα είστε εσείς. Είμαστε δύο, μία στην Καλαμάτα και εγώ εδώ στην Καλόγρια, όπου έμενε και η αδερφή μου. Μάλιστα. Τι σας είπανε?
Δεν μου είπανε κάτι, μου έδειξαν φωτογραφίες των αντικειμένων που βρέθηκαν. Μήπως και αναγνωρίσω αυτά τα πράγματα, ότι ανήκουν στην αδερφή μου. Δυστυχώς όμως ήταν αδύνατο να αναγνωρίσω κάποια από αυτά. Μου ήταν άγνωστα τελείως. Μου δείξαν ένα μπουφάν, τα δαχτυλίδια, τα βραχιολάκια μάλλον, το δαχτυλίδι, ένα ρολόι. Τίποτα όμως δεν μου θύμιζε ότι μπορεί να ανήκουν στην αδερφή μου αυτά τα πράγματα. Κύριε Λέων. Κοιτάξτε, τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά όπως αυτά που αναφέρονται τώρα έχουν μια σχετική σημασία στην ταυτοποίηση. Δηλαδή, τα ίδια όλα αυτά που βρίσκουμε τριγύρω μπορούν να μας κατευθύνουν κάπου, αλλά δεν είναι καθοριστικά για μια ταυτοποίηση. Και σίγουρα αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η ταυτοποίηση είναι η αρχή μιας διερεύνησης. Σας πήρανε, κυρία, σας πήρανε βίντεο, λέω, σας πήρανε δείγμα DNA εσάς, προκειμένου να γίνει μια συγκριτική εξέταση. Εμένα ούτε από κάποια τις αδερφές μου. Πέρυσι όμως η αστυνομία πήρε δείγμα DNA από τη μητέρα μου. Α, ζούσε ακόμα η μαμά μου. Ναι, υπάρχει δείγμα από τη μητέρα κιόλας, όχι από κάποια αδερφή. Τώρα αυτό περιμένουμε. Τι θα πει το DNA, τι θα δείξει. Πάντως πραγματικά βλέπετε τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα δύο χρόνια, γιατί ήταν μια υπόθεση που θυμάμαι πάρα πολύ πως είχε ασχοληθεί η κυρία Νικολούλη. Το θυμάμαι, θυμάμαι πολύ και τα μάτια της αδερφής σας και όλη την αναζήτηση. Είχαν πάει στο συγκεκριμένο σημείο να ψάξουν. Που εννοείται στο σπίτι? Όχι, εκεί, στον Ταμάρι. Δεν νομίζω. Δεν υπήρχε και λόγος τόσο μακριά. Όπως ακούστηκε και πριν, η Καλαμάτα είναι μία ώρα με το αυτοκίνητο από το χωριό. Η αδερφή μου δεν οδηγούσε. Πάντως δεν σημαίνει ότι... Συγγνώμη. Ναι, αλλά... Εντάξει, τώρα δεν είχαν και λόγο οι άνθρωποι να πάνε εκεί. Ναι, σίγουρα δεν σημαίνει ότι επειδή βρέθηκαν εκεί τα οστά, οπωσδήποτε πρέπει να έχει χαθεί κάποιος από την ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να έχει μεταφερθεί και από αλλού. Πολύ σωστή. Φαντάζομαι δηλαδή ότι όλες τις εξαφανίσεις γυναικών θα πρέπει να. Ή αν είναι συγκεκριμένοι, να τη μετέφεραν εκεί. Πρώτα απ' όλα, η διαδικασία έχει ως εξής. Δίνουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, τώρα ήδη με την πρώτη ιατροδικαστική διερεύνηση και ανθρωπολογική διερεύνηση και οδοντιατρική, θα δώσουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή θα δώσουμε ηλικία, φύλο κτλ. Στη συνέχεια θα περιορίζουμε αυτό το δείγμα όλο περισσότερο και φυσικά με το DNA θα γίνει πλήρης ταυτοποίηση. Ελπίζουμε, Βασιλική μου, μακάρι να είναι τουλάχιστον ίχνη της αδερφής σας, γιατί μέσα από αυτή την τετραετία που κάνω αυτή την εκπομπή βλέπω πόσο πένθος και πόσο πόνος υπάρχει στους ανθρώπους. Έχω πολλά παραδείγματα να αναλογιστώ και να σκεφτώ. Συγγενών που έμειναν πίσω και δεν έχουν πάρει στα χέρια τους τα κόκαλα, τα οστά των δικών τους ανθρώπων, γιατί δεν έχουν βρει. Οπότε αν πραγματικά είναι η αδερφή σας που αυτό θα διαπιστωθεί, νομίζω τουλάχιστον για σας θα έχετε κάτι να μπορείτε να ψάλετε, να κλάψετε. Να ανάψουν ένα κύριο όπως εύστοχα, λέει η Νατέλα. Έτσι, ναι. Κυρία Ζήνα, 1,5 χρόνο να μην ξέρεις τι έχει γίνει ο δικός σου άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο. Το ξέρω, Βασίλη. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και η μητέρα μου έφυγε με αυτόν τον πύργο, να ρωτιόταν συνέχεια τι να έχει γίνει το παιδί της. Βασιλική μου, το ξέρω. Το ξέρω, το κατανοώ, γι' αυτό πραγματικά μακάρι να είναι όπως στην περίπτωση πάνω στα Γιάννενα που βρέθηκε το κρανίο και πραγματικά ταυτοποιήθηκε ότι πρόκειται για αυτή την κοπέλα. Μακάρι και αυτό το δικό σας περιστατικό, το περιστατικό που εδώ συζητάμε σήμερα, να αναφέρετε στην αδερφή σας και να αποδειχτεί μέσω DNA και να μπορείτε πια να ξέρετε πού βρέθηκε. Γιατί είδατε τι είπατε, η μανούλα σας έφυγε με αυτό τον καημό. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο πόνο είχε όλα αυτά τα χρόνια, αυτή τη διετία που την αναζητείτε, που την αναζητάτε. Μακάρι μόνο το DNA τώρα έχουμε να περιμένουμε. Μακάρι. Και αυτό θα μας δείξει τι γίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Τζίνα Αρβανίτη, η οποία βρίσκεται στο εφετείο για την υπόθεση της Άννη, εν αναμονή της απόφασης σήμερα. Τζίνα μου, ο λόγος σε σένα. Βρισκόμαστε λοιπόν εν αναμονή της απόφασης του Μικτούρκου του εφετείου για την υπόθεση της μικρής Άννης, μια υπόθεση η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο τον Απρίλιο του 2000.
15. Η διαδικασία σήμερα ολοκληρώθηκε με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Να υπενθυμίσουμε ότι η πρόταση του εισαγγελέα είναι η ενοχή του πατέρα, όπως είχε γίνει και πρωτοβάθμια, του φίλου του να είναι η πρόταση του εισαγγελέα να είναι απαλλακτική από την ανθρωποκτονία, αλλά ενοχή για περίβριση νεκρού, ενώ ο εισαγγελέας ζήτησε να κριθεί αθώα η μητέρα. Η διαφορά από το πρωτοβάθμια τώρα εδώ στο εφετείο είναι η υπόθεση του φίλου, ο οποίος είχε επίσης κριθεί ένοχος και είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, ακριβώς όπως και ο πατέρας της μικρής Άννη. Εδώ είμαστε αύριο, γιατί δεν νομίζω η απόφαση να βγει στα επόμενα 5 λεπτά, αλλά αν βγει εδώ είμαστε σε απευθεία σύνδεση για να μας δώσει την οριστική απόφαση, Τζίνα μου. Τώρα, Μαράκη, μαθαίνω ότι υπάρχει μια μεγάλη εκδήλωση. Ναι. Καταρχήν είσαι πια γυναίκα υποψηφίου με την Κινάλ, Κυρνίκο μου. Εδώ δεν σε βλέπω να χειροκροτάς. Για τον Κώστα Καρναβέλα. Θέλει μόνο ο Κυρνίκο, μόνο. Μα είναι και μάνα υποψηφίου. Ναι, είμαι και μάνα υποψηφίου. Ο γιος μου είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Παλαιό Φάληρο, με τον Γιάννη Κωστηρόπουλο. Και ο άντρας μου είναι υποψήφιος βουλευτής. Για να μείνετε κάποιοι, να έχουμε και στην εκπομπή ανθρώπους. Γιατί για ένα μήνα μόνο δύο εμφανίζεις. Ο άλλος εκεί με τον Μπακογιάννη. Με την Κινάλ, ο σύζυγος. Ο γιος. Εγώ δεν είμαι. Εσύ δεν είσαι ευτυχώς να καλύψεις τα κενά των άλλων να έρχεσαι στην εκπομπή. Εσύ έχεις κάποιες άλλες προτάσεις, από ό,τι ξέρω δεν λέμε τίποτα στον Γιώργο, σε παρακαλώ, μη συνεχίζεις. Αυτή την κουβέντα που συνεχίζεις για να κάνουν καλό Πάσχα κάποιες. Ναι, μη τη συνεχίσεις. Όχι, στον αέρα όχι. Σε λίγες κατηδίαν όμως το συζητάμε. Ναι, κατηδίαν. Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 25 χρόνια από το θάνατο του Γιώργου Γεννηματά. Και σήμερα γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση μνήμης, μια μεγάλη εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο και την πολιτική παρακαταθήκη του, την οποία παρουσιάζει ο σύζυγός μου, ο Κώστας Καρναβέλας, στο Εγάλεο, στο πολιτιστικό κέντρο το Μολύβι, παρουσία της Φόφης Γεννηματά, 7,5 ώρα, Ιερά Οδός 154, για να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι τι έχασε η Ελλάδα με το χαμό του Γιώργου Γεννηματά, και αυτό δεν είναι κομματικό σχόλιο. Κυρνίκο. Σου βρήκα τι θα κάνεις απόγευμα. 7,5 ώρα στην εκδήλωση. Έχουμε και Καραϊσκάκη σήμερα. Κυρνίκο. Στον Πειραιά ο δήμαρχος μας έχει σήμερα. Ο δήμαρχος Γιάννης Μόραλης, λοιπόν, μετά την παρουσίαση του συνδυασμού του, θα έρθει στο Εγάλεο, γιατί είναι ομιλητής για τον Γιώργο. Προλαβαίνω να πάω και στα δύο. Άντε, Κυρνίκο. Α, Κυρνίκο, πονηρούλη. Μαζί. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Το επίμαχο τραγούδι του Σπύρου Μακρύ που ακούσαμε, για το οποίο γίνονται τα ασφαλιστικά μέτρα, έχει κατέβει από το YouTube με εντολή δικαστηρίου. Αυτό που ακούσαμε είναι νέο τραγούδι και το έβγαλε 5 μέρες πριν. Άρα, για αυτή τη διαφορά που ακούσαμε, δεν ισχύει. Το επίμαχο έχει κατέβει από το YouTube. Και τα φιλιά μου στο Βόλο, στη Μαριλίτα που είναι φαρμακοποιός και ο σύζυγός της ο Βασίλης που είναι δικηγόρος και μας παρακολουθούν. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος. Λαμπάδες από την Αντωνία Αρμένη θα δώσω στη Μαρία. Μαράκι ευχαριστώ μου. Πάρα πολύ. Καλό Πάσχα. Ευχαριστώ. Στον κύριο Λέων, καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα ευχαριστώ σε πολύ. Καλό Πάσχα. Το σπόρο της αλήθειας. Μια φράση μπορώ να πω. Φράσεις τα γρήγορα. Φράσεις τα γρήγορα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο το Ράμο, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα και είναι δίπλα μας στην έρευνα. Και όσο υπάρχει φιλότιμο και σπόρος αλήθεια, η Ελλάδα θα πάει καλά. Τον ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και εμείς ξέρετε αύριο. Στις 12 Νταν. Γεια σας. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω.